Καλησπέρα σας. Οι αντιθέσεις φιλοξενούν απόψε μία προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας με ένα λόγο που από πολλούς χαρακτηρίζεται μη συμβατός, αιρετικός κατά άλλους, ύποπτος κατά ορισμένους, προκλητικός για τους περισσότερους. Σε κάθε περίπτωση όμως φιλοξενούμε έναν ακαδημαϊκό και έναν άνθρωπο της σκέψης, την οποία πάντα τη θέτει στη δημόσια βάσανο, χωρίς φόβο, με πολύ πάθος και ανεξάρτητα από το ποιος συμφωνεί ή όχι μαζί του, η αλήθεια είναι ότι πολλές από τις αναλύσεις του στη συνέχεια κάποιοι επιστρέφουν, τις ξανακοιτούν και βλέπουν ότι πολλά από τα ζητήματα της λεγόμενης τρέχουσας επικαιρότητας, κυρίως γεωπολιτικής, αποτυπώνονται στη σκέψη του χρόνια πίσω. Τώρα, το ποιοι συμφωνούν ή το ποιοι διαφωνούν είναι μια άλλη συζήτηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι απόψεις αντιθέσεις είναι ο κύριος Δημήτρης Κιτσίκης, άλλωστε είναι και επικεφαλής του ομώνυμου ιδρύματος με ένα πλούσιο αρχιακό υλικό, ανάμεσα σε αυτά βεβαίως και το αρχιακό υλικό, οικογενειακό κοιμήλιο αν θέλετε, του ίδιου του πατέρα, μιας εμβληματικής φυσιογνωμίας στο χώρο της επιστήμης και της πολιτικής, του Νικόλαου Κιτσίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σαχίνη. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ξαναβρισκόμαστε. Γιατί σας αποκαλούν αιρετικό ή ύποπτο? Λοιπόν, να σας πω. Εγώ ήμουν ένα παιδί θαύμα. Σε ηλικία 25 χρονών ήμουν πασίγνωστος στην Ελλάδα. Διότι ήμουνα της παρέας του Λαμπράκη, του Βήματος. Ξέρετε, το Βήμα είχε πολύ μεγάλη δύναμη. Όταν πέθανε ο πατέρας Λαμπράκης, εγώ ήμουνα αδελφικός φίλος με τον Λέοντα τον Καραπαναγιώτη. Πέθανε λοιπόν ο Δημήτρης ο Λαμπράκης και ο Χρήστος ο Λαμπράκης, που ήταν νέος τότε και που ήταν από την Αίγυπτο και μαζί με τον Λέοντα τον Καραπαναγιώτη, δύο πατεράδες ήταν από το Κάιρο. Ο Βήρον Καραπαναγιώτης ο πατέρας υπήρξε υπουργός Εθνικής Αμήνης του Σουδέρου. Αυτός ήταν ο Λέων Καραπαναγιώτης, ήταν στο Παρίσι και στη Γενέβη. Αχώριστοι ήμασταν. Τον φωνάζει βοήθεια ο Χρήστος ο Λαμπράκης, έλα να με βοηθήσει, πέθανε ο πατέρας μου, δεν έχω ιδέα να πω δημοσιογραφία. Έρχεται, τον βοηθάει, τον στέλνει πρώτα στη Συρία για δημοσιογράφο, επειδή ήξερε και κάτι αραβικά, επειδή ήταν από το Κάιρο. Δεν είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα ο Λέων ο Καραπαναγιώτης. Και εγκαθίσταται, γίνεται διευθυντής του των νέων, του Βήματος και τα λοιπά, και με φέρνει και εμένα. Χωρίς υπερβολή, τώρα μιλάμε για μια εποχή που ήμουν νεότερος, σας λέω, παιδί ήμουν, 25 χρονών. Λοιπόν, ό,τι και να έλεγα, πρώτη σελίδα το Βήμα. Δηλαδή σε σημείο που, με συγχωρείτε για την έκφραση, μια πορδίνα έκανα, ο Κιτσίκης. Λοιπόν, και πηγαίναμε καλά, δημοσίευσε πολλά άρθρα πρώτης σελίδας, ιδιαίτερα για το Μεταξά και τα λοιπά που ασχολούμουν εγώ ως ιστορικός, και κάποια στιγμή τα χαλάσαμε το Λαμπράκι. Και ευνηδίως, αυτή είναι η ζωή στην Ελλάδα, με απέκλεισε το Βήμα, με έβαλε στο μαύρο πίνακα και είπε στους συνεργάτες του, όταν βλέπετε Κιτσίκης, το βγάζει το όνομα. Έγινε μέσα κάτι αστείο. Μια μέρα έδινα μια ομιλία το βράδυ και είχε μπει, δεν είχα βάλει εγώ διαφήμιση, αλλά το είχαν. Και είχε πει ο Λαμπράκης στο δημοσιογράφο, είδες Κιτσίκη, το σβήνεις. Αλλά δεν έσβησε το υπόλοιπο νέο. Και έλεγε λοιπόν, το διάβασαν, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων θα δώσει σήμερα το βράδυ την τάδε ομιλία. Μου τηλεφωνούν οι φίλοι μου, λέει, καλά είπαμε ότι είσαι γνωστός, αλλά τόσο γνωστός να μην λένε ούτε καν το όνομά σου, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, και ξέρουμε ότι είσαι εσύ. Σε τέτοιο σημείο. Αλλά είχε πέσει εντολή για τσεκούρι. Κύριε Κιτσίκη, θέλω να μου πείτε, πριν 3 χρόνια, ναι, σε μία ραδιοφωνική συνομιλία, είχατε πει την περίφημη φράση ότι είμαστε πια σε πλήρη εξέλιξη, και από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε απόψε, ενός πλανητικού πολέμου. Σας ρώτησα εμφατικά ποια είναι τα στοιχεία που σας οδηγούν, περιγράψατε μια ολόκληρη κατάσταση,
είπατε με έναν χαρακτηρισμό ότι δεν είναι αμιγός πολεμική σύραξη, χωρίς να την αποκλείεται ότι θα συμβεί και αυτή. Είπατε όμως ότι είναι σε εξέλιξη αρχικός ένας αδυσόπιτος οικονομικός πόλεμος. 3 χρόνια μετά, σε μια εικόνα που η Ελλάδα φαίνεται ότι προσπαθεί πια να βγει από 10 χρόνια περιστολής, ελέγχου, μνημονίων, επιτήρηση συνεχίζεται βεβαίως, εν πάση περιπτώσει να ορθοποδήσει. Αυτή η εικόνα έχει αλλάξει. Για να δούμε και το παγκόσμιο περίγραμμα. Στο παγκόσμιο περίγραμμα έχει χειροτερεύσει, θεωρείται ότι έχει πάει πιο πίσω, δηλαδή έχει καλυτερεύσει. Πού βρισκόμαστε, κατά τη δική σας? Θα σας υπενθυμίσω και εγώ τι μου είπατε όταν εξελέγει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντονάλντος Τράμπιος. Λέω αμέσως ότι, γιατί ο κόσμος τον ελληνοποίησατε τον Ντονάλντ Τραμπ. Τον εξελέγησα γιατί. Διότι όπως ο Καβάφης, δεν το ξέρετε, δεν το ξέρει κανείς, το μεγάλο λάθος που κάνανε οι φιλόλογοι είναι ότι ενώ στο 19ο αιώνα εξελληνίζαμε όλους τους ξένους, όλα τα ξένα ονόματα, ο οδός Γλάφστονος δεν λέμε, λοιπόν, ο Λόρδος Βίρον δεν λέμε. Λοιπόν, ευθυδίως οι φιλόλογοι βγάλανε ένα φετβά, όπως συχνήθως, και λένε όχι, λέει, τα ξένα ονόματα δεν θα τα κλείνουμε, δεν θα τα εξελληνίσουμε. Τελείως χωρίς νόημα. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν το δέχτηκα, πόσο μάλλον που ο Καβάφης, δεν το ξέρετε, δεν λέει Σέξπιρ, λέει Σακεσπύρος. Και όχι μόνο Σακεσπύρο, το λέει το Σπύρος, δεν το λέει με ύψιλον, το λέει με ήττα. Ο Μποντλέρ, ο μεγάλος Γάλλος ποιητής του 19ου, τον λέει Βοδελέρο. Λοιπόν, εγώ είμαι στην παράδοση των μεγάλων συγγραφέων. Θέλετε να θυμίσετε ότι ο Τραμπ λέγεται Ντονάλντος Τράμπιος. Τον έχω εξελινήσει, πόσο μάλλον που τον θαυμάζω, και τον θαυμάζω και είναι ο άνθρωπος στο κέντρο αυτού του πυρηνικού πολέμου που ετοιμάζεται, της μεγάλης διαφοράς μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και θα σας θυμίσω το εξής. Πριν μια εβδομάδα ακόμη εκλεγεί πρόεδρος, λέγανε όλες οι δημοσκοπήσεις ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να βγει πρόεδρος, ότι θα έβγαινε η κυρία Κλίντον, αλλά με μεγάλη διαφορά. Δηλαδή εξοργιστική διαφορά, λέγανε οι δημοσκοπήσεις. Και οπότε όλοι λέγανε ότι πάει ο Τράμπιος, δεν πρόκειται να βγει. Τη νύχτα των εκλογών, όταν βγήκε ο Τράμπιος, εσείς μου τηλεφωνήσατε στις 3 το πρωί στην Οτάβα. Και μου είπατε, κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε που σας ξυπνάω, διότι ξέρω ότι κοιμόσαστε, είναι 3 το πρωί, αλλά είναι καταπληκτικό. Είστε ο μόνος. Αλήθεια είναι αυτό. Που το θυμόσαστε. Μάλιστα. Και μου πήρε τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, πώς το ήξερα εγώ? Ποιος είναι ο Τράμπιος? Θα σας πω το εξής. Είναι μεγαλοφυής, είναι ήρωες. Ό,τι τον λέγαν τρελό, τον ακόμη σήμερα, το τι έχουν πει. Διότι ακριβώς είναι ήρωες. Άμα ήταν κοινός άνθρωπος, δεν θα του πέφτανε όλοι απάνω, και είναι το κεντρικό πρόσωπο του παγκοσμίου πολέμου που άρχισε στις 24 Μαρτίου, το υπενθυμίζω, 1999. Εμείς ιστορικοί έχουμε ήδη έτοιμο το βιβλίο του Πλανητικού Πολέμου, που είναι πολύ παραπάνω από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρώτος, δεύτερος το ξέρουμε. Ο τρίτος είναι, να πούμε, ο ψυχρός πόλεμος. Αυτός δεν είναι πλέον παγκόσμιος, είναι πλανητικός πόλεμος. Μάλιστα, όταν λέμε πλανητικός, θα έχουμε και το σύμπαν. Θα έχουμε επέμβαση από το διάστημα, τα όπλα του διαστήματος. Λοιπόν, άρχισε στις 24 Μαρτίου του 1999, και θα σας πω, διότι τα έχω ζήσει όλα προσωπικά. Ήμουνα στην Ιουγκοσλαβία τότε, όταν έγινε το ΝΑΤΟ που βομβάρδισε, για κάτι καταπληκτικό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, μία ευρωπαϊκή χώρα, την οποία είχε διαλύσει η Δυτική. Τη Ιουγκοσλαβία, που ήταν η μεγάλη δύναμη των Βαλκανίων, μετά το θάνατο του Τίτο, που ήταν Κροάτης. Διαλύθηκε, όπως ξέρετε. Η Γερμανία διάλυσε την Ιουγκοσλαβία. Η Γερμανία, όχι η Αμερική. Πρώτα η Γερμανία ήθελε, είναι η αρχή της επεκτάσεως της οικονομικής, της επανάληψης δηλαδή, της οικονομικής διεισδύσεως στα Βαλκάνια, της Γερμανίας μέχρι σήμερα. Λοιπόν,
Και αφού σας υπενθυμίζω ότι το Μάρκο είχε γίνει το επίσημο νόμισμα του κωσυφοπεδίου όταν έγινε ανεξάρτητο κωσυφοπέδιο. Και όταν φέρανε έναν Γκαουλάιτερ Γάλλο, τον Γάλλο γιατρό εκεί, ο οποίος ήταν ο ηγέτης των χωρίς σύνορα, των γιατρών χωρίς σύνορα, είχαν το Μάρκο οι Κωσοβάροι. Ναι. Λοιπόν, και βομβάρδισαν την Ιουγκοσλαβία. Φοβερό πράγμα. Το ΝΑΤΟ να βομβαρδίσει την Ευρώπη. Μα και είχε αρχίσει βέβαια και ο πρώτος και δεύτερος παγκόσμιος. Πάλι στη Ιουγκοσλαβία είχε αρχίσει. Λοιπόν, εγώ ήμουν εκεί. Και μάλιστα ήμουν εκεί και όταν έγιναν οι εκλογές που καθαιρέθη ο Μιλόσεβιτς. Και πήγα να δω την κινέζικη πρεσβεία στο Βελιγράδι, επειδή είμαι συνολόγος, όπως ξέρετε. Και πήγα, είχα μάθει ότι οι Νατοϊκοί είχαν βομβαρδίσει την πρεσβεία της Κίνας. Γιατί? Δήθεν, λάθος. Παράπλευρη απώλεια. Και είχαν σκοτώσει 3 διπλωμάτες Κινέζους. Πήγα λοιπόν στην πρεσβεία να δω τον πρέσβη και να τα συλληπιτήριά μου. Και μπαίνοντας στην πρεσβεία στο Βελιγράδι βλέπω 3 φωτογραφίες των διπλωματών Κινέζων που είχαν σκοτωθεί με στεφάνια. Μπήκα μέσα, είπα τα συλληπιτήριά μου στον πρέσβη, λέω και τα λοιπά. Με ξέρανε διότι είμαι συνολόγος, πήγαινε συχνά στην Κίνα. Και του λέω, γιατί δεν αντιδράσατε, λέω, σε άλλες εποχές, εγώ ιστορικός ξέρω ότι για λιγότερο από αυτό θα είχατε αντιδράσει. Γιατί δεν αντιδράσατε? Σας βομβάρδισαν, σκοτώσαν 3 διπλωμάτες σας και δεν είπατε τίποτα? Και μου είπε αυτό το καταπληκτικό. Μου λέει, κύριε καθηγητά, δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι. Εμείς είμαστε ελέφαντες. Δεν ξεχνάμε αυτό που έγινε, το έγκλημα που έκαναν οι Αμερικανοί, είπε, οι Αμερικανοί εναντίον μας θα το πληρώσουν. Αλλά δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι. Τώρα το πληρώνουμε. Αυτό είναι η αρχή του πλανητικού πολέμου, η οποία άρχισε με εμπορικό πόλεμο, εννοείται, διότι όταν ο Τραμπ ήρθε στην εξουσία, γι' αυτό ήρθε. Και θα σας πω κάτι που θα σας τρομάξει. Ποιος είναι ο στόχος του Τραμπίου? Είναι ο πυρηνικός, είναι ο στόχος του. Είναι άνθρωπος του μιλιταρισμού, του αμερικανικού μιλιταρισμού, αυτό που είχε πει ο περίφημος ο Άιζενχάουερ το 52, το συγκρότημα αυτό, το βιομηχανικό στρατιωτικό συγκρότημα του 52, το εξυπηρετεί ο Τράμπιος. Είναι ο άνθρωπος του εξοπλισμού, του πυρηνικού, θα γίνει πυρηνικός πόλεμος. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, ναι, αν τον θαυμάζετε ως πολιτικό φαινόμενο. Και θέλω να μου πείτε αν είναι πολιτικό φαινόμενο. Πολιτικό φαινόμενο. Γιατί εσείς έχετε βγει ανοιχτά για τον Τραμπ. Ναι. Θαυμάζετε έναν άνθρωπο που είναι έτοιμος να φέρει πυρηνικό στα πρόθυρα πόλεμο, πυρηνικού πολέμου, δηλαδή ολέθρου όλο τον πλανήτη, και τον θαυμάζετε? Ναι, γιατί? Να σας πω γιατί. Είστε τελειολογικός, δηλαδή θέλετε να τελειώσει ο πλανήτης? Να σας πω, εγώ είμαι μοναδικός στην Ελλάδα. Δυσκολεύομαι να το δεχτώ. Βεβαίως, θέλω να σας το πω. Βεβαίως, και δεν με πιάνει κανένας πασιφισμός, αλλά αναρωτιέμαι ειλικρινά. Να σας πω. Θαυμάζετε έναν πολιτικό που είναι έτοιμος να φέρει πυρηνικό όλεθρο στον Κοιτάξτε, πλανήτη. Εγώ είμαι κυνικός. Είμαι αυτό που λέμε realpolitik. Η realpolitik είναι η πολιτική των Γερμανών του τέλους του 19ου αιώνα, που επανέφερε ο Γερμανός ο Κίσιγκερ. Δεν υπήρχε μεταξύ του τέλους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Χίτλερ επίσης του Δεύτερου, υπήρχε αυτή η δήθεν αμερικανική υποκρισία ότι υπάρχει ηθική, που δεν υπάρχει συμπολιτική. Η συμπολιτική μόνο συμφέροντα και μόνο έγκλημα. Δεν υπάρχει, μόλις κουνηθεί στην πολιτική ένας κάνει έγκλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει έγκλημα. Ούτε μικρό ούτε μεγάλο. Όλοι κάνουν μεγάλα έγκληματα. Απλώς μερικοί το κάνουν απευθείας και άλλοι το κάνουν μέσω του στρατού τους και κάθονται στα σπίτια τους. Λοιπόν,
το έγκλημα είναι καθημερινό, το οποίο εάν εσύ είσαι ιστορικός δεν το, δεν είναι θέμα να είσαι κοινικός, είναι η πραγματικότητα. Ωραία, αυτό σας κάνει να θαυμάζετε έναν άνθρωπο, επαναλαμβάνω. Μα θαυμάζω, που θα θαυμάζω τον Μεγάλο Αλέξανδρο, ο οποίος είναι μεγάλος στους Αγίους. Θαυμάζω οποιονδήποτε μεγάλο ήρωα, ο οποίος ήταν όλοι στους Αγίους. Δεν υπάρχει ένας μεγάλος που να μην ήταν στους Αγίους. Δεν είναι λίγο πληστευτικό το σήμα? Είναι σφαγέας ο ένας, είναι σφαγέας ο άλλος. Επειδή μιλάτε σε ελληνικό κοινό. Σφαγές. Δεν είναι λίγο απλουστευτικό σχήμα? Όχι. Είναι, όλοι μιλάνε για εκατομμύρια. Ο Στάλιν εκατομμύρια. Ο Χίτλερ εκατομμύρια. Και δεν είναι μόνο αυτοί τους οποίους έχουμε βγάλει στο περιθώριο. Επειδή λέμε ο Χίτλερ, ο Στάλιν. Όλοι έχουν. Αυτοί οι οποίοι είναι οι ηγέτες των δυνάμεων, των απικιακών δυνάμεων. Ο παραδείγματος χάρη το καλό παιδί ο Τρουντό του Καναδά. Ωραία. Πολύ καλό παιδί. Στέλνει το στρατό του στο Αφγανιστάν. Το είχε στείλει πριν ο πατέρας του στο Ιράκ και τα λοιπά. Και επεστρέφουν τρελοί. Υπάρχουν ειδικοί ψυχίατροι, ψυχολόγοι του στρατού που παραλαμβάνουν όλοι σε αυτούς τους φαντάρους τους οποίους τους έχουν στείλει για να τους σκοτώσουν στο Αφγανιστάν, που τους λένε πάμε λέει. Ωραία. Γιατί... Εγώ κύριε Κιτσίκη, ως ιστορικό κλίμακας να δεχτώ αυτό που λέτε. Ναι. Σας ρωτώ όμως ως άνθρωπος, θέλετε την καταστροφή του πλανήτη? Όχι. Αλλά έτσι είναι. Είναι σαν να μου λέτε. Τι πάει να πει έτσι? Είναι, είναι. Πραγματικότητα. Ωραία. Οι άνθρωποι δεν οφείλουν δεν να αλλάξουν να... Όχι, δεν αυτό να που έτσι είναι. Όχι. Δεν μπορεί. Δεν είναι αυτοματισμός. Δεν πιστεύω στον ειρηνισμό. Είναι η μεγαλύτερο ψέμα που μπορεί να φανεί ότι υπάρχει ειρηνιστικό κίνημα. Δεν, το ειρηνιστικό κίνημα είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη αυταπάτη που μπορεί να φανταστεί. Δεν υπάρχει ειρήνη. Δεν είναι λίγο μοιραλατρικό? Εγώ να δεχτώ κατ' οικονομία τη συζήτηση αυτό που λέτε, γιατί οι δικές σας απόψεις πρέπει να ακουστούν. Ναι. Δεν ακούγεται όμως λίγο μοιραλατρικό να λέτε ότι δεν μπορεί να αναταστραφεί? Να δηλαδή θα δέσουμε τα χέρια και θα περιμένουμε? Όχι. Το πυρηνικό κλίμα θα σας πει κάποιος? Δεν πρόκειται να βγάλετε άκρη. Διότι μην ξεχνάτε, πέσαμε από τον παράδεισο. Το πρώτο που έγινε είναι ο Άβελ και ο Κάιν. Ο Κάιν σκότωσε τον αδερφό του, τον Άβελ. Από τότε, η αρχή της ιστορίας. Η αρχή της ιστορίας είναι έγκλημα. Λοιπόν, αυτό δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Εμείς είμαστε ιστορικοί, είμαστε αντικειμενικοί. Ωραία, εμείς με όρους έχουμε θεολογίας, επειδή με πήγατε στην παλαιά, στην Γενή, ο Χριστός παίρνει όλες τις αμαρτίες όλων πάνω του. Γιατί πήραν αμαρτίες, γι' αυτό τις πήραν. Μάλιστα, αλλά κάπου εκεί σταματάει θεολογικός το έγκλημα. Όχι. Διότι υπάρχει πράξη καθοσίωσης. Όχι. Όχι. Γιατί ο μόνος που πήγε στον παράδεισο είναι ο ληστής. Ακόμη σήμερα ένας είναι στον παράδεισο. Εντάξει. Ο ληστής, όλοι οι άλλοι δεν είναι. Αφού αναγνώρισε όμως αυτόν που έρει τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Ναι, συμβολικά. Ναι. Πείτε μου λοιπόν, το πυρηνικό πλήγμα ναι. θα σας πει κάποιος. Και γιατί? Αναπόφευκτο. Είναι αναπόφευκτο? Να σας πω γιατί είναι αναπόφευκτο. Πρώτον, μιλάμε, έρχομαι στην Ελλάδα που με ενδιαφέρει. Ναι. Γιατί μόνο η Ελλάδα με ενδιαφέρει. Πριν την Ελλάδα, θέλω να μου πείτε, γιατί είναι αναπόφευκτο? Να σας πω γιατί είναι αναπόφευκτο. Για να μπορέσεις, όταν λες η Ελλάδα στους Έλληνες ή τα λέγανε όλοι, οι Γαλλίες, ο Γάλλος, ξέρω εγώ και τα λοιπά, δεν έχει νόημα. Διότι για να μπορείς να είσαι ανεξάρτητος από τη μεγάλη δύναμη, πρέπει να έχεις πυρηνική δύναμη, δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή οικονομία και πυρηνική, όχι οποιαδήποτε όπλα, πυρηνική. Γιατί το Ισραήλ είναι μεγάλη δύναμη, ενώ είναι μια κουτσουλιά? Διότι το χρήμα, οι τράπεζες και έχει την πυρηνική δύναμη. Όλοι όσοι, η Τουρκία τι προσπαθεί να κάνει στο Ακουλιού? Να έχει πυρηνική δύναμη. Ακόμη και το Πακιστάν έχει πυρηνική δύναμη. Όσοι δεν, το Ιράν αυτό προσπαθεί. Ο Ντεγκόλ όταν επέστρεψε το 58 δεν είχε η Γαλλία και είπε ένα πράγμα. Λέτε ό,τι θέλετε, εγώ θέλω τη βόμβα. Και την πήρε τη βόμβα. Από εκεί και πέρα η Γαλλία έγινε μεγάλη δύναμη. Εμείς λοιπόν τολμάμε να λέμε ότι να έχουμε ανεξάρτητη πολίτη σε μια απικία. Απικία όλων των μεγάλων δυνάμεων. Είτε της Κίνας, είτε της Ρωσίας. Είμαστε, γιατί? Διότι είμαστε καλά παιδιά. Διότι είμαστε ηθικοί.
Δηλαδή, κακό πράγμα να έχεις πυρηνική δύναμη. Πρέπει να έχεις πυρηνική δύναμη. Πρέπει να είσαι real politique. Διαφορετικά, όλα αυτά τα άλλα είναι φρούδες ελπίδες ότι θα γίνουμε ανεξάρτητοι. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Και όπως ξέρουμε, στην Ελλάδα ακόμη, από το 1821 υπάρχει Αμερικανικό κόμμα, Γαλλικό κόμμα, Ρωσικό κόμμα, Γερμανικό κόμμα κτλ. Μια εποχή του Καποδίστρια. Ποιος είναι ο φίλος μας, ο ακόμη πρωθυπουργός? Αμερικανικό κόμμα είναι. Λοιπόν, ποιος είναι ο Βελόπουλος, ο Ρωσικό κόμμα? Δεν υπάρχει κανένας ανεξάρτητο κόμμα. Δεν μπορείς να το φανταστείς ότι στην Ελλάδα μπορείς να προσφέρεις κάτι σε αυτόν τον τόπο χωρίς την υποστήριξη μεγάλης δυνάμεως. Πάντως, αντιλαμβάνεστε, και θέλω να πάμε έτσι την πρώτη διακοπή. Μ' αρέσει που μπήκατε γερά, παρότι διαφωνώ σε πολλά από αυτά, αλλά το ενδιαφέρον είναι τι λέτε εσείς απόψε. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι είναι λίγο δύσκολο στο κοινό απόψε που σας ακούει να του λέτε ότι η μόνη πραγματικά γνήσια κίνηση ανεξαρτησίας είναι να καταστείς πυρηνική δύναμη. Εδώ δεν έχουμε να ζήσουμε, θα σας πει η μέση ελληνική οικογένεια, μάλλον δεν υπάρχει μέση, η απλή ελληνική οικογένεια δεν έχει να ζήσει. Για πυρηνική δύναμη θα μιλάτε, κύριε Κιτσίκη μου. Και αναρωτιέμαι, προφανώς η κάθε υπερβολή, πρόταξη τέτοιων ζητημάτων είναι γιατί κάτι άλλο θέλετε να καταδείξετε, φαντάζομαι. Δεν έχετε την αυταπάτη ότι η Ελλάδα μπορεί να καταστεί αύριο το πρωί πυρηνική δύναμη? Μπορεί. Και να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω, διότι έχω μία... Όλα όσα λέω είναι δημιούργημά μου. Πρέπει να ξέρετε, δεν είμαι αναλυτής. Δεν αναλύω ιδέες των άλλων. Ό,τι λέω, και έχω πάρα πολλές, είμαι, αν θέλετε, δημιουργικός. Λοιπόν, όλες μου οι έννοιες είναι δικές μου. Όπως ο ελληνοτουρκισμός κλπ. Λοιπόν, αυτό που εγώ δεν είμαι εθνικιστής. Είμαι πλήρως αντίθετος στον εθνικισμό. Παραδείγματος χάρη, γιατί είμαι κατά της Χρυσής Αυγής? Όχι γιατί η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική, τραγαγύρευε. Όλοι είναι εγκληματικοί. Μα φυσικά. Εννοείται. Του κοινού ποινικού δικαίου πράξης. Είναι, ναι, δεν από αυτό με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει ότι είναι εθνικιστές. Λένε ότι είναι εθνικιστές. Λοιπόν, εγώ είμαι ελληνοκεντρικός. Τι σημαίνει? Ελληνοκεντρικός πρέπει να καταλάβει κανείς. Κανείς δεν ξέρει τι εννοούμε. Έχω γράψει επανειλημμένως. Ελληνοκεντρικός σημαίνει ότι ο ελληνισμός δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα και καμία σχέση με τους Έλληνες. Ο ελληνισμός είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι ένας πολιτισμός αξεπέραστος, και το ξέρω εγώ ως Γάλλος, διότι το έχω ζήσει στην γαλλική ιστορία και στην δυτική ιστορία, ότι έχουν όλοι αναγνωρίσει ότι ο ελληνισμός είναι θεϊκής προελεύσεως, είναι αξεπέραστος και δεν είναι υπερβολή. Είναι δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εμείς οι κακόμοιροι Έλληνες ούτε στο γόνατο του ελληνισμού δεν φτάνουμε. Μήπως είστε λίγο αφοριστικός με τους Έλληνες? Όχι. Θα σας πει κάποιος? Ναι. Μήπως γιατί για ένα μεγάλο διάστημα της ζωής σας από αυτό τον τόπο αισθανθήκατε διωγμένος, λειτουργείτε κατά εγώ κάποιο τρόπο? Εγώ ζω εδώ μέσα τιμωρητικά. Ζω από πάντα, αν και έχω βγει από ηλικίες 12 ετών, είμαι στο εξωτερικό και μεγάλος υπήκος και είμαι και Καναδός υπήκος. Τριπλή υπηκότητα. Τρεις υπηκότητες, ναι. Όχι, είμαι συνεχώς εδώ. Είμαι συνεχώς. Αλλά έχω μία τρέλα με τον ελληνισμό. Θεωρώ ότι ο ελληνισμός είναι... Να σας πω ένα παράδειγμα. Μην μου πείτε το παράδειγμα. Μην μου πείτε. Θα πάμε σε διακοπή, θα επιστρέψουμε. Ναι. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον κύριο Δημήτρη Κιτσί και από ό,τι είδατε σε ένα καταιγιστικό ρυθμό. Λοιπόν, για να μην πείτε ότι σας έκανα προβοκάτσια, το παράδειγμα. Το παράδειγμα. 17ος αιώνας. Στη Γαλλία είναι μεγάλη εποχή της λογοτεχνίας, της γαλλικής λογοτεχνίας. Οι Γάλλοι λογοτέχνες είναι διρυμένοι σε δύο στρατόπεδα πνευματικά. Η κλασική και η μοντέρνη. Η κλασική με τους μεγάλους τραγουδούς σαν τον Ρακίνα, σαν τον Κορνίλιο, σαν τον Μολιέρο. Βλέπετε, εξελληνισμένα ονόματα. Δεν λέμε Κορνέι, Ρασίν, Μολιέρο, διότι το σωστά λέγαμε Κορνίλιος, Ρακίνας και Μολιέρος. Αυτοί λοιπόν αντέγραφαν τα έργα των αρχαίων. Επιλέξει. Τραγωδίες, κωμωδίες, Αριστοφάνης. Λοιπόν,
αντέγραφαν 100%. Και τι λέγανε, οι κλασικοί ήταν αυτοί. Λέγανε, μα εμείς λέει, δεν μπορούν να ξεπεράσουν τους Έλληνες. Αυτοί το λέγανε. Οι Έλληνες είναι θεοί. Είναι θεοί. Είναι άλλος, δεν μπορούμε εμείς να φτάσουμε τους θεούς. Το μόνο που κάνουμε κακόμοιροι είναι να αντιγράφουμε. Έρχονται οι μοντέρνοι, Λαμπρουγιέρ και τα λοιπά, οι οποίοι λένε, έχετε απόλυτα δίκιο. Οι Έλληνες είναι θεοί, δεν μπορούμε να τους ξεπεράσουμε. Αλλά εμείς δηλαδή τι κάνουμε, θα καθόμαστε να αντιγράφουμε, γελιότητες, δεν μπορούμε να καθόμαστε. Εμείς θα πρωτοτυπήσουμε έστω και στραβά. Και βγήκε από εκεί ο ρομαντισμός. Δηλαδή το υπερβολή, διότι δεν μπορούσαν να μπουν σε αυτή την λογική της αρμονίας, της ελληνικής αρμονίας και περάσανε στα άκρα και βγήκε ο ρομαντισμός. Αλλά και αυτοί συνέχισαν να λένε... Πάτησαν όμως, λέτε, στο ίδιο αποτύπωμα. Στο ίδιο αποτύπωμα. Επανέρχομαι λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Είπατε ότι κατά τη γνώμη σας είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή η πλανητική σύγκρουση. Τι χαρακτηριστικά έχει αυτή την περίοδο που πρέπει να τα αποκωδικοποιούμε ή κινηθούμε? Ωραία, ναι, σας πω. Θα σας πω ένα παράδειγμα, θέλω να μου πείτε αν το συμμερίζεστε. Λένε πολλοί ότι η Κίνα σιωπηλώς έβαλε στο χέρι το 90% πλάς των σπάνιων γεών του πλανήτη. Αυτό στριμώχνει την τεχνολογία αιχμής, για παράδειγμα, της κινητής τηλεφωνίας και όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και των άλλων δυτικών. Αυτά τα σπάνια μέταλλα. Είναι αυτό, ας πούμε. Είναι ένα από αυτό. Ένα. Θα σας πω κάτι πολύ πιο απλό. Γιατί έγινε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος? Να σας πω. 1860. Η Αγγλία είναι πρώτη στον κόσμο στη θάλασσα. Θαλασσοκράτηρα. Έχει τον ύμνο Britannia Rule the Waves. Στην κριτική σας βέβαια τη βγάλατε απ' έξω, αλλά 4 αιώνες αυτή μόχλευε όλο τον πλανήτη. Έτσι. Ποια. Το Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαίως. Επειδή αναφερθήκατε σε Αμερικανούς, Γερμανούς, Ρώσους. Μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν οι Άγγλοι. Λοιπόν, το 1860 οι Γερμανοί αρχίζουν να εκβιομηχανοποιούνται. Και τι κάνουν, αρχίζουν να χτίζουν πλοία, να φτιάχνουν πλοία εμπορικά και πολεμικά. Τίποτα άλλο. Άρχισαν να φτιάχνουν πλοία. Αυτό θορύβησε πολύ τους Άγγλους, διότι η θάλασσα τους ενδιαφέρει. Διότι όπως ξέρετε η Αγγλία είναι νησιά, είναι μικρά νησιά. Τίποτα δεν είναι. Φανταστείτε, ακόμη πιο μικρό και από το Ισραήλ δεν λέει κανείς. Η Αγγλία είναι πολύ μικρό πράγμα. Αλλά κατέξε τον κόσμο μέσω θαλάσσης. Λοιπόν, και η Γερμανία αρχίζει και χτίζει πλοία. Όλη αυτή η περίοδος, από το 1860 μέχρι το 1914, είναι αυτό το πρόβλημα. Όπου στο τέλος πλέον, όχι τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Το τέλος ξεσπάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Γιατί ξεσπάει? Διότι πλέον η Γερμανία έχει γίνει στη θάλασσα ανταγωνίστρια της Αγγλίας. Το ίδιο κάνει και η Κίνα. Εγώ όταν πήγαινα στην Κίνα πολύ συχνά, όπως ξέρετε από μικρό παιδί πήγαινα στην Κίνα, το 1958 θυμάμαι που πήγα και στη Σανγκάη, την εποχή του Μάο, που πήγαιναν όλοι με ποδήλατα, φτιάχναν κάτι πλοία στη Σανγκάη, πολύ υποδέστερα του νοθό. Σήμερα η Σανγκάη, το λιμάνι σας, βγάζει τεράστια πλοία, τα οποία είναι ίσως και ανώτερα από τα Αμερικάνικα. Διότι η Αμερική έχει πάρει τη θέση της Αγγλίας. Και θα σας πω κάτι, είμαι υπερεαλιστής. Ναι, γιατί είμαι υπερεαλιστής? Είστε υπερεαλιστής. Είμαι υπερεαλιστής, να σας πω γιατί. Διότι είμαι γεωπολιτικός. Και τι είναι γεωπολιτική? Να σας πω, γεωπολιτική είναι εξορισμού, είναι η ιδεολογία, είναι η επιστήμη του υπερεαλισμού. Λοιπόν, τι είναι η γεωπολιτική? Χώρος και χρόνος. Γεωγραφία και πολιτική. Ο πρώτος που σκέφτηκε να συνδυάσει το χώρο και το χρόνο ήταν ένας Γερμανός, Ράτσελ, στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο πρώτος όμως μεγάλος γεωπολιτικός ήταν της Αγγλίας, διότι η Αγγλία ήταν η μεγάλη υπεριαλιστική, και ήταν ο Μακίντερ που έγραψε ένα πολύ μεγάλο πράγμα 1910, ένα άρθρο για την δύναμη της Αγγλίας, η οποία κυβερνάει τον κόσμο μέσω θαλάσσης.
Μετά, ο δεύτερος μεγάλος γεωπολιτικός, ποιος ήταν? Ήταν ο Καρλ Χάουσχόφερ, ο άνθρωπος του Χίτλερ. Και αυτός, η ιδέα του Lebensraum είναι του Καρλ Χάουσχόφερ. Αυτό όμως δεν κάνει τη γεωπολιτική μπερασμό. Αυτό είναι η γεωπολιτική. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Αυτό που σας λέω είναι τελείως καινούργιο. Δηλαδή όλοι οι καθηγητές γεωπολιτικής είναι... Όχι, όλοι, διότι δεν υπάρχουν. Τρεις είναι οι καθηγητές. Α, λέτε κάτι άλλο. Ναι, άμα διαβάσει και η Wikipedia να διαβάσει. Λένε ότι τρεις μεγάλοι του 20ου αιώνος γεωπολιτικοί είναι ο Μακέντερ, ο Χάουσχόφερ και ο Κιτσίκης. Δηλαδή και εγώ είμαι υπεργαλιστής. Γιατί? Για τον ελληνισμό. Εγώ δηλαδή βλέπω την Ελλάδα ως μεγάλη δύναμη, ως πλανητική δύναμη. Γι' αυτό είμαι και ελληνοκεντρικός και όχι εθνικιστής και γι' αυτό θέλω την πυρηνική δύναμη και είμαι σιωνιστής, Έλλην σιωνιστής. Ποιος είναι ο εβραϊκός σιωνισμός, τι είναι? Είναι ο εβραϊκός εθνικισμός αλλά παγκόσμιος που θέλει να κατακτήσει όλο τον κόσμο. Εγώ αυτό είμαι. Είμαι Έλλην σιωνιστής. Δηλαδή θέλω την Ελλάδα. Γιατί με προβοκάρετε απόψε? Επιμένω. Ναι. Νομίζω ότι το κάνετε καθ' υπερβολή. Έχετε κάποιο λόγο, κάπου θέλετε να οδηγήσετε την κουβέντα, αλλά εγώ πρέπει να παραμείνω σε αυτό που σας ρώτησα. Μου είπατε απλά παραδείγματα. Ναι. Τα πλοία. Ωραία. Σήμερα ποιος έχει το πάνω χέρι σε αυτόν τον πόλεμο? Ήδη η Κίνα είναι πρώτη δύναμη στον κόσμο. Είναι πρώτη δύναμη. Γι' αυτό ο Τράμβιος είναι εκεί. Διότι φοβάται ο άνθρωπος, προσπαθεί με νύχια και με δόντια να υπερασπιστεί τη δεύτερη θέση πλέον, την μεγάλη παρακμή της Αμερικής. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Η Αμερική είναι σε πλήρη διάλυση, σε πλήρη παρακμή. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο εμπορικός πόλεμος προς το παρόν, ναι, ο οποίος βέβαια θα φτάσει μέχρι τον πυρηνικό πόλεμο. Διότι έτσι είναι, δεν σταματάει ο εμπορικός. Δεν ξέρετε, εμείς οι Αμερικανοί να πούμε και στον Καναδά, όταν πάμε στα μεγάλα μαγαζιά που υπάρχει είναι στα χέρια των Κινέζων. Οι Κινέζοι, τους λέω μάλιστα, γιατί δεν βάζετε την κινέζικη σημαία? Οι Κινέζοι σήμερα διοικούν τη Βόρειο Αμερική. Λοιπόν, αυτοί, διότι έχουν προϊόντα πάρα πολύ φθηνά, φυσικά και οι επιχειρηματίες κάνουν πολλά χρήματα με αυτό, διότι παίρνουν με ένα δολάριο, να που λέει ο λόγος, ένα προϊόν και το πουλάνε 10 δολάρια. Ωραία. Αυτό όμως δεν μεταβάλλεται σταδιακά? Δηλαδή δεν έχει μια άνοδο μιας μεσαίας και μιας μικρομεσαίας τάξης στην Κίνα που δεν είχες στο παρελθόν? Βεβαίως, αλλά πάντοτε η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, ώσπου να φτάσουμε στο να υπάρχουν μισθοί Κινέζων που να είναι family των Αμερικανών, θα έχει γίνει ο παγκόσμιος πόλεμος από καιρό. Στο κάτω-κάτω της γραφής, αν αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες πολεμικά εξακολουθούν να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία, δεν είναι πολύ απλό να πούν στους Κινέζους δεν πληρώνουμε το όποιο χρέος μας? Πολύ απλά. Όχι. Τι μπορεί να κάνει η Κίνα? Κοιτάξτε, θεωρείτε ότι αν και το δεν φάσμα. Είναι οικονομολόγος. Ναι, ναι, εγώ ρωτώ αν θεωρείτε, ως γεωπολιτικός συμπεριαλιστής που λέτε, ότι το φάσμα ενός πυρηνικού ολέθρου δεν θα υποχρεώσει και τον έναν και τον άλλον στο τέλος να κάτσουν σε ένα τραπέζι. Αυτό ήταν στον ψυχρό πόλεμο. Ενός χοντρού συμβιβασμού, αν θέλετε. Ωραία. Αυτό ήταν στον ψυχρό πόλεμο. Τι θα καταστρέψουν ένα τον άλλον, να καταστρέψουμε όλοι μαζί? Αυτό που λέτε είναι η λογική του ψυχρού πολέμου. Που φτάσανε και δεν έγινε τελικά. Ναι. Τώρα. Ο Τράμβιος είναι αιμοβόρος. Ο Τράμβιος θέλει να φτάσει στα άκρα. Δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Δεν τον φοβεί και ούτε οι Κινέζοι. Άλλο η Ρωσία και άλλο η Κίνα. Να σας πω το εξής. Τι εννοείται άλλο η Ρωσία και άλλο η Κίνα? Να σας πω. Ο Μάο Τσετούν έγραψε πάρα πολλά. Ήδη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου έγραψε το εξής. Εμείς, λέει, είμαστε τόσοι πολλοί, δεν φοβόμαστε την ατομική βόμβα. Τότε είχε μόλις εμφανιστεί. Διότι και στο παρελθόν, λέει, μόνο με τα σπαθιά ο μισός πληθυσμός της Κίνας είχε εξαφανιστεί. Δεν χρειαζόταν ατομική βόμβα. Είμαστε τόσοι πολλοί που και τα 2/3 του πληθυσμού μας να εξαφανιστεί. Ήταν φοβερά κοινικός ο Μάο. Θα μείνει 1/3 και θα κερδίσουμε. Να γίνει ο
να γίνει ο πυρηνικός πόλεμος. Αυτό λέει ο Μάο. Να γίνει ο πυρηνικός πόλεμος. Το λέει όμως το 40. Το λέει καθαρότατα. Μάλιστα, σήμερα, 21ο αιώνα, το ξέρετε καλύτερα μου, είναι τέτοια η συσσόρευση πυρηνικών όπλων, ναι, που το 1 δέκατο αρκεί να καταστρέψει τον πλανήτη 5 φορές. Έτσι λένε, δεν το πιστεύουν οι Κινέζοι. Δεν το πιστεύουν οι Κινέζοι. Εμείς βέβαια το πιστεύουμε. Πρώτον, εμείς είμαστε θερσίδηλοι και είμαστε δυστυχώς ένας μικρός λαός υπό την έννοια ότι επειδή είμαστε λίγοι, είμαστε όπα, τους Ισραηλινούς. Όπα, όπα. Ερώτηση έκανα τώρα, όμως θα σας τη βγω εγώ. Ναι. Ναι. Εμείς όταν λέτε τον ελληνισμό εννοείται την παγκόσμια σκέψη. Άρα γιατί το περιορίζετε στους Έλληνες? Όλοι όσοι σκέφτονται ελληνικά θέλουν την καταστροφή του πλανήτη, λοιπόν. Όχι, μιλάω για τον ελληνικό πληθυσμό. Όχι, εγώ δεν λέω για τον ελληνικό, λέω για όλο τον πλανήτη. Διότι αν το υποστεί. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κιτσίκη, ευθέως. Γιατί και ιστορικός είστε, πρέπει να το πω αυτό, και τη γεωπολιτική την κατέχετε καλά. Πιστεύετε σοβαρά ότι αν ξεσπάσει ένας πυρηνικός πόλεμος, θα μείνει κολυμπηθρόξυλο ή θα υπάρχει πλανήτης? Βεβαίως και θα μείνει. Και θα μείνει ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός δεν είναι μόνο σε αυτόν τον πλανήτη. Ο ελληνισμός είναι, όσο και αν σας φαίνεται ρομαντικό, είναι αυτό που λέω, ούτε καν παγκόσμιος ούτε πλανητικός. Είναι συμπαντικός. Τι σημαίνει? Το σύμπαν. Δηλαδή, θα σας πω, διότι είμαι και ποιητής και έχω γράψει. Ναι, αλλά εδώ τώρα δεν μου πάτε στο πεδίο της ποιήσης. Όχι, θα μου πάτε στο πεδίο είναι της και πραγματικό. Όχι. Τι εννοείτε δηλαδή? Η μεγάλη πολιτική, η θεωρητική κτλ. Είναι ποιητές. Εξορισμού, αυτό είναι δημιουργός. Ο δημιουργός, γιατί ο Μάο ήταν δημιουργός, ήταν ποιητής. Ναι, αλλά κατά τη δική σας αντίληψη ήταν και σφαγέας. Μα γι' αυτό. Μάλιστα. Ο ποιητής είναι σφαγέας. Εγώ λέω στους φοιτητές μου ότι μην εμπιστεύεστε τους ποιητές. Είναι η μεγαλύτερη σφαγή της ιστορίας. Ξέρετε τι έλεγε ο Μάο γιατί το ποίημά του όταν έγραφε. Ναι, ο Μάο όμως ήταν πολιτικός. Κάτσε. Δεν ήταν ποιητής, έγραφε και στίχους. Έγραφε και στίχους. Μεγάλος ποιητής. Με συγχωρείτε. Μεγάλος ποιητής. Κατ' εντολή και παραγγελία. Διότι αν έλεγε κάποιος δεν είναι μεγάλος, τον έτρωγε το χώμα. Μεγάλος ποιητής. Φυσικά, επειδή δεν ξέρουμε Κινέζικα, δεν ξέρουμε και λέμε αυτό. Αλλά ο Μάο έλεγε το εξής. Όταν γράφω ένα ποίημα, το χαρτί που παίρνω είναι ο κινέζικος λαός. Είναι μία λευκή κόλλα και γράφω, κάνω το ποίημα. Αν δεν μου αρέσει το ποίημα, το πετάω στα σκουπίδια. Το πετάω στον κάλαθο των αχρήστων. Πετάει τον κινέζικο λαό, όλον τον κινέζικο λαό, στο καλάθι των αχρήστων. Το λέει ο Μάο. Δηλαδή το ποίημά του το γράφει πάνω στο αίμα του κινέζικου λαού. Αυτό είναι ο Μάο. Όχι μόνο εγκληματίας. Όλοι ήταν έτσι. Δεν είναι ο μόνος. Ναι, αλλά επανέρχομαι. Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ. Ναι. Πώς εσείς πιστεύετε ότι αν βρεθούμε στην έναρξη πια, όχι σε ένα φάσμα, πυρηνικού ελεύθερου, υπάρχει σωτηρία? Βεβαίως και υπάρχει. Πώς? Διότι ο ελληνισμός είναι το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι σώμα. Το σώμα θα. Τι σημαίνει όταν αυτό? Βυζαντινή. Σε κοινωνίες ανθρώπων όμως απευθύνεστε, κύριε Βυζαντινή. Αν δεν απευθύνεστε σε κοινωνίες ανθρώπων. Βεβαίως σε κοινωνίες. Και οι Βυζαντινοί επί χίλια χρόνια συζητούσαν για το, όπως ξέρετε, το φύλλο των Αγγέλων. Μάλιστα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Θα πείτε, διότι οι Άγγελοι προέρχονται από το Ιράν. Και μετά πέρασαν στους Εβραίους και μετά στους αρχαίους Έλληνες. Ξέρετε ότι στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν Άγγελοι οι οποίοι ήταν θηλυκοί και αρσενικοί. Η Νίκη, η Άπτερος Νίκη είναι θηλυκιά άγγελος. Όταν ήρθε ο χριστιανισμός υπήρχε το πρόβλημα, είναι ασώματοι οι άγγελοι ή όχι. Και επί χίλια χρόνια το Βυζάντιο και μάλιστα μας κοροϊδεύουν οι Φράγκοι. Υπήρχε μεγάλη θεολογική συζήτηση. Έχετε όχι δει. Μόνο λένε ότι τη στιγμή που μπήκε ο Μωάμεθ στην Κωνσταντινούπολη το 1453 η Ιερά Σύνοδος των Ορθοδόξων συζητούσε για το φύλλο των Αγγέλων. Πολύ σημαντικό. Και μας κοροϊδεύουν. Οι Φράγκοι δεν καταλαβαίνουν. Οπότε μπάρβιν είναι, όπως λένε, και του λέει το φύλλο των Αγγέλων τώρα. Λοιπόν, ο ελληνισμός είναι ασώματος. Είναι άγγελος. Δεν τον πιάνεις. Μπορεί το σώμα να εξαφανιστεί. Γι' αυτό και η Ελλάδα, η Ελλάδα, ο ελληνισμός, ποτέ δεν πεθαίνει. Ερώτηση. Ποιος θα παρατηρεί αν δεν υπάρχει κανείς πάνω στη γη? Και δεν μιλάω πια για τους Έλληνες. Ποιος? Όχι, μα δεν είναι. Αφού υπάρχει θεωρία,
ακόμη και πολύ σοβαρό. Ωραία, θεωρία. Το ερώτημα όμως, κύριε Κιτσίκη, για να ξαναέρθω σε έναν πλανήτη, ναι, ο οποίος εσείς λέτε ότι είναι σε εξέλιξη πια εδώ και χρόνια ένας πλανητικός πόλεμος. Και η πολιτική είναι αδίστακτη. Είναι ένα από τα θερμά σημεία πια ο λεγόμενος αρκτικός κύκλος. Και σας ρωτώ, γιατί θυμάμαι ότι πριν μερικά χρόνια είχατε πει ότι πίσω από τη μεγάλη συζήτηση περί της κλιματικής αλλαγής κρύβεται ένα άλλο πεδίο ενός αμήλικτου πολέμου συμφερόντων, ο οποίος πλασάρεται... Ναι, αλλά ξέρετε... Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Μήπως... Είναι μπαρούφα. Είναι μπαρούφα. Μήπως είστε λίγο κοινικός πάλι, επαναλαμβάνω, δεν είδατε, ολόκληρες ακαδημίες... ακαδημίες, μπαρούφα. Δεν είδατε τα κίτρινα γυλαίκα, γιατί ξεσηκώθηκαν επί τόσους μήνες? Μόνο και μόνο για αυτή την φορολογική επιβάρυνση που μάλιστα βάλαν στο πετρέλαιο, μάλιστα, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Γιατί δεν μπορούσαν να διακινήσουν τη δική τους εργασία να πάνε από τον τόπο κατοικίες στην εργασία, δηλαδή για πρακτικούς ποιος λόγους. Ποιος είναι ο πατέρας αυτής της παρούφας? Είναι ο πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών του Κλίντον, ο Αλ Γκορ, ο οποίος, και δεν πρέπει να ντρέπεται, πήρε και το Νόμπελ. Το Νόμπελ Ειρήνης. Πρόκειται για έναν αδίχταστο επιχειρηματία που έκανε λεπτά με αυτό το ψέμα. Και έρχεται ο πρόεδρος Τράμπιος και λέει, είναι μπαρούφα αυτό. Μας κοροϊδεύετε. Ναι, δεν υπάρχει. Μισό λεπτό. 100 ακαδημίες επιστημόνων. Θέλω να μου το απαντήσετε. Εκεί είναι που είναι η μπαρούφα. Για πείτε μου, τι ακριβώς. Οι ακαδημίες επιστημόνων δεν έχουν αξία. Αυτό που υπολογίζουν, δηλαδή την άνοδο της θερμοκρασίας. Ναι. Την τύξη των πάγων. Αλλά δεν προέρχεται. Αλλά. Βεβαίως. Διότι ξέρουμε ότι οι γεωλογικές εποχές έχουμε περιόδους όπου οι πάγοι λιώνουν και περίοδοι όπου οι πάγοι επανέρχονται. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την παρουσία του ανθρώπου. Ούτε με την ανθρώπινη, των δεινοσαύρων. Ναι, ούτε η ανθρώπινη επίδραση πολλαπλασιάζει. Είναι πολύ μικρή. Η επίδραση του ανθρώπου είναι πολύ μικρή. Να κάνω ερώτηση εγώ, ναι, προβοκάτορα για σας. Ναι. Και ποιος μου λέει εμένα ότι αυτά εσείς δεν τα διατυπώνετε, ή ο πρόεδρος Τράμβιος, όπως λέτε εσείς, επειδή είστε σε ένα σύμπλεγμα στρατιωτικό, βιομηχανικό, πετρελαϊκό, και θα χαθεί η μαρμίτα, να το πω έτσι απλά. Ναι. Άλλωστε και ο Τράμβιος εκφράζει συμφέροντα ως πρόεδρος. Εννοείται. Μάλιστα. Άρα γιατί να μην το λένε οι πετρελαϊκές εταιρείες? Μπράβο, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει τρόπος να έχουμε την απόλυτη αντικειμενική αλήθεια, γι' αυτό υπάρχει και σύγκρουση. Mm. Αλλά σας λέω το εξής, ότι η Κίνα αντέδρασε αμέσως σε αυτή την παρούβα, σας το λέω και επιμένω ότι είναι παρούβα, διότι ενώ την εποχή του 1958 ήταν μόνο ποδήλατα, δεν υπήρχε ούτε ένα αυτοκίνητο στην Κίνα, θυμάμαι. Σήμερα είναι τέτοια η μόλυνση της ατμοσφαίρας από πληθώρα αυτοκινήτων, χειρότερο και από την Αμερική, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη τους οι Κινέζοι τι είναι αυτό η κλιματική αλλαγή, ούτε υπογράφουν ούτε τίποτα από αυτά. Δεν τα παίρνουν στα σοβαρά. Αυτοί που τα παίρνουν στα σοβαρά είναι οι επιχειρηματίες, οι οποίοι βγάζουν λεπτά από αυτήν την υπόθεση, και ιδιαίτερα οι τράπεζες. Λοιπόν, και ο Γκορ, ο Αλ Γκορ, είναι το σύμβολο αυτής της, γι' αυτό τα fake news. Τι έφερε ο Τράμπιος? Τράμπιος έφερε 2-3 πράγματα πολύ απλά. Είπε ότι μας κοροϊδεύουν με τα fake news. Να είμαστε, λέει, να μιλάμε με τρόπο ευγενικό, δηλαδή άμα είσαι κουτσός, αντί να πούμε ότι είναι κουτσός, λέει είσαι αμαία, ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα? Είσαι κουτσός, είσαι βλάκα, είσαι βλάκα, είσαι τρελός, τελείωσε την αλήθεια. Τι είναι αυτό το politically correct? Αυτό έφερε ο Τραμπ. Ο Τραμπ έφερε το να μιλάς. Το να είσαι όμως ανάπηρος. Ναι. Κουτσός δεν είναι ψόγος. Δεν το θεωρείτε ψόγο αυτό? Όχι, αλλά δεν το λένε ανάπηρο. Όλη η αμερικανική ορολογία, ναι, είναι να αποφύγουν. Καλά, να στην λένε... Ευρώπη προσαρμόστηκε. Αναπηρία λένε. Δεν λένε άτομα με ειδικές ανάγκες ή ειδικές ικανότητες. Ναι, είναι πιο έντιμη ορολογία. Ναι, όχι, είναι πιο έντιμη ορολογία. Ναι. Εγώ όμως οφείλω να σας ρωτήσω, το κουτσός δεν το θεωρείτε μειονέκτημα? Όχι βέβαια, προς Θεού. Γιατί ξέρετε, τότε πάμε αλλού την κουβέντα. Μα εγώ είμαι κουτσός, να πούμε, εντάξει. Είμαι στραβός, μπορεί να μην βλέπω, αλλά πρέπει να λες όπως είναι τα πράγματα. Mm-hmm.
Όχι. Ένα αυτό λοιπόν λέτε. Ναι. Το δεύτερο που έφερα κατά τη γνώμη σας. Λοιπόν, αυτό είναι πρώτον η ορολογία του political correct. Το δεύτερο είναι το fake news, πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο εξηγώ στο βιβλίο μου. Αυτό είναι. Αποδεικνύω ότι... Ποιο βιβλίο είναι αυτό? Είναι το τελευταίο σας. Προπαγάνδα και πιέση στη διεθνή πολιτική, βασισμένο ολόκληρο στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ήταν η διδακτορική μου διατριβή στη Γαλλία, στη Σορβόνη, το 1962, και το οποίο δεν τόλμησαν οι Έλληνες να το μεταφράσουν από το 1962. Τώρα μόλις, πριν από 2 μήνες, βγήκε μετά πολλών βασάνων, διότι το φοβήθηκαν το βιβλίο αυτό. Λέτε λοιπόν εκεί μέσα για τα fake news. Βέβαια. Άμα το διαβάσετε εσείς ως δημοσιογράφος, θα ξυπνήσετε. Είναι τόσο επικίνδυνο αυτό το βιβλίο. Και γι' αυτό το χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι. Οι οποίοι, όπως είπε ο Λέων Καραπαναγιώτης, το είχε γράψει στη Νέα Εποχή, εκεί με αυτό το περιοδικό που έβαζε τότε ο Χρήστος Αμπάκης, είπε, φανταστείτε λέει, δεν τόλμησαν το βιβλίο του Κιτσίκη. Και το έγραψε το 1965 ο Λέων Καραπαναγιώτης. Αυτό. Και λέει, το βγάλαν οι Τούρκοι. Διότι όταν το βγάλαν οι Τούρκοι με τον τίτλο «Προπαγάνδα, τουρκική, ελληνική προπαγάνδα», «Yunan προπαγάνδαση». Και όταν έκανα τις δουλειές μου στην Τουρκία και στην Κύπρο, την κατεχόμενη Κύπρο που με είχε στείλει το Υπουργείο Εξωτερικών, ήμουνα αντιπρόσωπος και παρουσίασα διάφορα. Θυμάμαι όταν πήγα και είδα τον Τενκτά στην τουρκοκρατούμενη, είχε... Ο σύμβουλος πάνω... του Κωνσταντίνου Καραμαλή τότε, εννοείται αυτή την περίοδο. Μετά το τέλος της Χούντας, αμέσως μετά, όταν επέστρεψε ο Καραμαλής, μάλιστα, γιατί ήμουν εγώ με δεξιγέρι του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στο Παρίσι. Και επέστρεψε. Μάλιστα. Και επέστρεψε. Και με έστειλε τότε, ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών, ήταν τέλος πάντων, ξέχασα, με έστειλε για να, μάλιστα με σχέδιο ολόκληρο, στην κατεχόμενη Κύπρο και στην Τουρκία, είναι όλα αυτά γραμμένα στις εφημερίδες και τις Τουρκίες και τα λοιπά, για να παρουσιάσω ένα σχέδιο που τελικά δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί. Και όταν συνάντησα τον Τενκτάς στο γραφείο του, είχε αυτό το βιβλίο, στα τουρκικά. Και μου λέει, ξέρετε κύριε καθηγητά, αυτό το βιβλίο μας άνοιξε τα μάτια. Είσαστε καταπληκτικοί στην προπαγάνδα. Και εμείς ό,τι κάνουμε από τώρα και στο εξής σας αντιγράφουμε. Πείτε μου λοιπόν, το δεύτερο είναι τα fake news. Και το τρίτο? Το τρίτο είναι ότι η realpolitik του Kissinger, είναι συνεχιστής του Kissinger, έτσι, και δεν πιστεύει, ναι, στο, ήθελα να σας δείξω εδώ το γαλλικό, το οποίο θα το δούμε μετά, θα το δείτε μετά, ναι. Λοιπόν, ξέρετε ότι ο Τράμβιος βοηθήθηκε από τη Ρωσία, είναι γνωστό αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία, και μπράβο του. Βοηθήθηκε, αφού κατέρευσε όλο αυτό. Εσείς το ανατρέπετε. Όχι, δεν κατέρευσε όλο αυτό. Είναι σίγουρο. Και αυτό δεν είναι ο λόγος που θα ξαναβγεί πρόεδρος, όπως λένε κάποιοι, ότι κατέρευσε, ναι, όλο αυτό που στήθηκε. Μα δεν μας πειράζει, γιατί πολύ καλά έκανε. Ο Πούτιν είναι ο καλύτερος φίλος του Τραμβίου. Κρατήστε το. Πάω σε διακοπή. Θα επιστρέψω με αυτό που είπατε. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι απόψε συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Κιτσίκη. Λοιπόν, κύριε Κιτσίκη, βαλθήκατε απόψε να μου τα ανατρέψετε όλα. Εδώ έγινε ολόκληρη σε ομοσπονδιακό επίπεδο έρευνα, η οποία με τις ανακοινώσεις έδειξε ότι κατέρευσε όλο αυτό που είχε με επιχειρηματολογία, με δημοκρατικούς, από το ίδιο το κόμμα, ότι ενεπλάκησαν οι Ρώσοι, σε βοήθησαν οι Ρώσοι, έδινες μυστικά στους Ρώσους, κατέρευσε. Και έρχεστε εσείς και λέτε παρά την κατάρρευση της δικαστικής έρευνας ότι ο Πούτιν βοήθησε τον Τραμπ. Είδατε ότι ο Τραμπιος είναι πολύ μεγάλο πρόσωπο, κατάφερε να επιβιώσει παρά το γεγονός ότι είναι άνθρωπος των Ρώσων. Είναι άνθρωπος των Ρώσων. Ήρθε στην εξουσία με τη βοήθεια του Πούτιν. Θα σας πω το εξής. Ποια είναι η γενική εικόνα σήμερα? Ναι. Η επάνωδος του φασισμού. Ο φασισμός, ο Έλληνας έχει
τα έχει χαμένα τελείως. Δεν ξέρει από ιδεολογίες. Θεωρεί ότι ο φασισμός είναι ύβρις. Και λέει είσαι φασίστας, δηλαδή επειδή είσαι βίαιος. Αφού όλη η ιστορία είναι εξορισμού, είναι βίαιη η όλη. Και οι φιλελεύθεροι, τρεις είναι οι ιδεολογίες. Εγώ έχω διδάξει μία ζωή στο πανεπιστήμιο τις τρεις ιδεολογίες. Φιλελευθερισμός, φασισμός, κομμουνισμός. Και οι τρεις εξίσου βίαιες. Δεν λέω φασίστας, διότι είναι ύβρις. Όπως δεν λες κομμούνι, δεν λες φασίστας, λες φασιστής. Είναι φασιστές. Σήμερα όλη η Ευρώπη είναι φασιστική. Πηγαίνουν προς το φασισμό. Όλα αυτά χάρη στον Τράμβιο. Διότι ο Τράμβιος, μέγας ιδεολόγος του φασισμού, έστειλε στην Ευρώπη το δεξί του χέρι, δήθεν τον έδιωξε. Τον Μπάνον. Από τον Στίβ Μπάνον, ο οποίος είναι ο συντονιστής της ενώσεως των φασιστών της Ευρώπης, ο Στίβ Μπάνον. Λοιπόν, και τον έδιωξε, ο Στίβ Μπάνον είναι ο Αριστοτέλης του Τραμβείου. Λοιπόν, είναι ο θεωρητικός του, ούτε τον έδιωξε ποτέ στην πραγματικότητα, αλλά διότι αλλάζει σαν τα πουκάμισα τους ηγέτες του. Είναι καταπληκτικός ο Τράμβιος. Ακριβώς για να μην μπορούν να τον επηρεάσουν. Γι' αυτό επιβιώνει. Ακόμη και τον παράδειγμα χάρη, γιατί έδιωξε τον Τίλερσον, ο οποίος ήταν ο διευθυντής της Exxon Mobil, που ήταν ο υπουργός του εξωτερικών. Άνθρωπος της Ρωσίας, 100%. Άνθρωπος της Ρωσίας, ο Τίλερσον. Ο διευθυντής της Exxon Mobil, ο οποίος είχε βραβευθεί από τον Πούτιν και τον έδιωξε και πήρε τον Πομπέο, ο οποίος ήταν της CIA, ο αρχηγός CIA. Και τον Πομπέο μπορεί να τον διώξει αύριο. Και τους πιο, διότι η πολιτική του είναι να μην κρατάει, για να είναι τελείως ανεξάρτητος, για να μπορεί να παίξει και να φτάσει σε αυτό το σημείο που είπατε, ότι οι σχέσεις του, οι πάρα πολύ στενές με τον Πούτιν, να μην μπορούν να τις αποδείξουν. Λοιπόν, αν θέλετε με τρόπο πολύ πιο απλό, είμαστε περίπου όπως ήταν πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Μεσοπόλεμο. Είχαμε Χίτλερ, Μουσολίνι, Στάλιν, έτσι. Σήμερα είναι το ίδιο περίπου. Ας πούμε τώρα ότι ο Πούτιν είναι ο Στάλιν, να πούμε. Ποιος είναι ο Χίτλερ? Είναι ο Τράμβιος. Ο Τράμβιος είναι ο Χίτλερ. Ο Τράμβιος είναι ο Χίτλερ, ο Πούτιν είναι ο Στάλιν. Και έχουν κοινά συμφέροντα. Την επιβολή του φασισμού, δηλαδή του ολοκληρωτισμού αν θέλετε, σε όλη την Ευρώπη. Βοηθούν ο ένας τον άλλον. Άρα ο Πούτιν είναι περισσότερο κοντά στον Τραμπ από ότι στους Κινέζους, παρά ότι φαίνεται εξωτερικά. Να σας πω ποιος θα για το ευρωασιατικό σύμπλεγμα που λέγεται. Καμία σχέση. Να σας πω. Είναι πολύ απλό. Εάν δεν μπορέσει ο Τράμβιος να φέρει με το μέρος του επισήμως στη Ρωσία κατά της Κίνας, ναι, εάν δεν το καταφέρει, έχασε τον πόλεμο. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή έχουμε ένα τρίγωνο. Ρωσία, Αμερική, Κίνα. Εάν η Ρωσία συνεχίσει να είναι σύμμαχος της Κίνας, έχασε τον πόλεμο η Αμερική. Εάν κατορθώσει τη Ρωσία να την έχει σύμμαχο επισήμως κατά της Κίνας, κέρδισε η Αμερική. Το δε κατεστημένο, το τραπεζικό, το σοσιαλδημοκρατικό, όπως λέμε, τραπεζικό κατεστημένο των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχει μίσος κατά της Ρωσίας, παίζει με το μέλλον της Αμερικής. Διότι αν συνεχίσει έτσι, διότι το κατεστημένο θέλει πόλεμο κατά της Ρωσίας. Οπότε υποχρεωτικά η Ρωσία θα συνεχίσει να είναι σύμμαχος της Κίνας. Οπότε τελείωσε η Αμερική. Ο Τράμπιος προσπαθεί να εξηγήσει, βρε παιδιά, ο άνθρωπός μας είναι ο Πούτιν. Εάν θέλουμε να κερδίσουμε την Κίνα, η Κίνα είναι ο μεγάλος εχθρός. Εάν θα χάσουν τον πόλεμο. Και μέχρι στιγμής έχει ακόμη την αντίδραση του κατεστημένου. Γι' αυτό ακόμη η Ρωσία συνεχίζει να ερωτοτροπεί με την Κίνα. Πείτε μου, ο αρκτικός κύκλος είναι μια κορυφή
του οικονομικού γεωπολιτικού πολέμου. Ο Αρκτικός, θέλετε να πείτε δηλαδή ότι η ιδέα του Βορείου, μάλιστα, ότι θα λιώσουν οι πάγοι, μάλιστα, και θα έχουμε νέους παλάχιους. Εγώ ως Καναδός, ναι, ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι έχουμε μία ακτή, τεράστια ακτή, μέχρι την Αλάσκα τουλάχιστον, και η Αμερικανία ενδιαφέρει, που είναι απέναντι από τη Ρωσία. Δηλαδή είναι μία κλειστή θάλασσα, είναι ένα Αιγαίο πέλαγος η Βόρειος θάλασσα. Αν λιώσουν οι αυτοί, μακάρι να λιώσουν. Δηλαδή μακάρι να είναι και η βοήθεια η ανθρώπινη να γίνει η πτήξη των πάγων λόγω της κλιματικής αλλαγής. Πάντως θα γίνει. Με σοκάρετε. Γιατί θα αλλάξουν βιοκλιματικά πάρα πολλά πράγματα. Ναι, εσείς λέτε μακάρι. Η Ολλανδία θα εξαφανιστεί. Εσείς βρίσκετε μια άλλη ευκαιρία. Λέτε ότι είναι μια άλλη. Βέβαια. Η Ολλανδία θα εξαφανιστεί. Αλλά ο Καναδάς θα κερδίσει. Τι. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα να πηγαίνετε εσείς στο Βόρειο Πόλο, όπως στην Κρήτη, και να κάνετε μπάνια. Με λίγη υπερβολή. Αν υπάρχει και δεν έχει εξαφανιστεί εδώ με την άνοδο. Η Ολλανδία δεν εξαφανιστεί. Με όχι την άνοδο της θαλάσσης. Εντάξει, εγώ δεν ζω στον Καναδά όμως, πρέπει να σας όχι, πω. Όχι, σας καλέσουμε στον Καναδά. Δεν φτάνει αυτό, όλη η πατρίδα δεν ζει. Πείτε μου, ναι, και η Μεσόγειος είναι ένα από τα θερμά πεδία αυτής της αναμέτρησης. Η Μεσόγειος, όχι τόσο η Μεσόγειος, το Αιγαίο. Το Αιγαίο. Το Αιγαίο. Γιατί? Όχι η Μεσόγειος σαν ευρία έννοια. Το Αιγαίο. Γιατί? Το Αιγαίο είναι το κέντρο του κόσμου. Το έχω πει επανειλημμένως. Ο ελληνικός πολιτισμός μπορεί να παίξει ένα τεράστιο ρόλο διότι είναι στο κέντρο του κόσμου. Αυτό είναι ο χάρτης μου της ενδιάμεσης περιοχής. Ελλάδα-Τουρκία. Εάν δεν φτιάξουμε το κράτος του Αιγαίου, και τι σημαίνει αυτό είναι το βιβλίο του Κυπρέου. Τώρα μπαίνετε σε πολύ δύσκολα και επικίνδυνα, ναι, μονοπάτια. Ναι, επικίνδυνα. Εγώ δεν ένα-ένα. Εσείς δεν φοβάστε, αλλά εγώ πρέπει να ρωτήσω. Λοιπόν, ένα-ένα. Καταρχάς, είναι το θερμότερο σημείο το Αιγαίο. Ναι, ναι. Του πλανήτη. Γιατί τι συγκρούεται στο Αιγαίο. Από την εποχή του Τροϊκού Πολέμου. Τι συγκρούεται στο Αιγαίο σήμερα. Μην με πάτε στον Τροϊκό Πόλεμο σήμερα. Όχι. Τι συγκρούεται. Τροϊκού Πολέμου. Ναι. Σήμερα όμως τι συγκρούεται στο Αιγαίο. Σήμερα. Σήμερα. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, είναι ότι είναι δυτικό. Όλοι οι Ευρωπαίοι, αλλά όλοι οι Δυτικοί το αναγνωρίζουν. Ότι εμείς τι λέμε τώρα, που είμαστε ανώτεροι, εμείς δώσαμε τη ζωή στους Ευρωπαίους και στους Δυτικούς. Λέμε, εμείς κάναμε πολλά παιδιά. Έχουμε και ένα κουτσό παιδί που λέγεται Ευρώπη, αλλά τα αγαπάμε. Διότι αγαπάμε όλα μας τα παιδιά, ακόμη και τα κουτσά και τα βλακώδη. Λοιπόν, το ξέρουν αυτό οι Δυτικοί. Εμείς καταστρέφουμε τον ελληνισμό. Όταν η ελληνική γλώσσα είναι θεόπνευστη, τολμάμε και πας στο μετρό στην Αθήνα και γράφεις το αμπελόκηπι. Αντί να το γράφεις με όμικρον γιώτα, το γράφεις ή. Γιατί λέει, πώς θα καταλάβουν οι Ευρωπαίοι ότι δεν πρέπει να πεις αμπελόκι πόη, ξέρω εγώ, και γι' αυτό το γράφουμε με γιώτα. Σαν δεν ντρέπονται. Δηλαδή, στα γερμανικά, μα είσαι το umlaut και λες Bücher, θα βγάλουν για να βοηθήσουν, διότι δεν ξέρει ο άλλος ότι πρέπει να το λες ή επειδή έχει το umlaut. Και θα το πει Μπούχο, θα αλλάξει το αλφάβητο. Δηλαδή είμαστε υπηρέτες. Δεν καταλαβαίνουμε το μεγαλείο του ελληνισμού. Αντί να λέμε, εγώ κάνω το εξής, επίτηδες. Βλέπω έναν ξένο, του μιλάω ελληνικά. Μου λέει, δεν ξέρω ελληνικά. Το κοιτάζω, του λέω, δεν είναι δυνατόν. Λέω, με κοροϊδεύετε. Πώς δεν ξέρετε ελληνικά, η γλώσσα του Νίτσε, η γλώσσα όλων των διανοουμένων του κόσμου και δεν ξέρετε ελληνικά. Και παθαίνει σοκ ο άνθρωπος. Και λέει, μαμά, ψευδέζει, λέει, δεν ξέρω, λέει, θα... λέω να μάθεις ελληνικά. Η γλώσσα του Θεού είναι η τα ελληνικά. Όταν επιχούντας, κάπως βεβαίως γελιοποιώντας, λέγανε, είχαν ταμπέλες που λένε ο Θεός είναι Έλληνας. Ο Θεός είναι αλήθεια, ο Θεός είναι Έλληνας. Όπως και οι Εβραίοι λένε ότι ο Ιαχβέ είναι ο δικός Θεός. Εμείς είμαστε σιωνιστές. Θέλουμε, όπως και οι Εβραίοι, θέλουμε, διότι έτσι είναι, να επικρατήσουμε πιο όλο του πλανήτη. Εγώ δεν βάζω τέτοιες ταμπέλες, εσείς είναι δικαίωμα. Εμένα μου αρκεί να είμαστε άνθρωποι. Πείτε μου όμως, γιατί το Αιγαίο. Γιατί το Αιγαίο. Διότι όσο ο ελληνισμός
δεν ενώνει την θάλασσα αυτή από τις δύο πλευρές. Τι συγκρούεται? Το προσπάθησε ο Βενιζέλος. Τι συγκρούεται, θέλω να μου πείτε. Σήμερα τι συγκρούεται? Μα είναι τι? Κοιτάξτε, θα σας δώσω μια εικόνα πολύ απλή. Ποιες δυνάμεις? Θα σας δώσω μια εικόνα πολύ απλή. Ο ελληνισμός είναι ένα σώμα με δύο στήθια, με δύο πνεύμονες. Πνεύμονες. Και έχει στη μέση μία, πώς το λένε? Αρτηρία. Όχι αρτηρία, την... Τι θέλετε να πείτε? Αυτή που αναπνέουμε. Λοιπόν, στη μέση τι έχουμε? Την καρδιά, τι εννοείται τώρα? Όχι, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Το σωλήνα που το έχουμε, μου ξεφεύγει η λέξη. Δεν είναι ισοφάγο, τι θέλετε να πείτε? Όχι, όχι, τι? Η σωλήνα που αναπνέουμε. Δηλαδή, τώρα έχουμε τους δύο πνεύμα. Ναι. Στη μέση είναι το Αιγαίο. Το σώμα το ελληνικό δεν μπορεί να ζήσει με έναν πνεύμονα. Πρέπει να έχει τους δύο πνεύμονες. Τα δύο, δεν μας ενδιαφέρει αν αυτό το λέτε ό,τι θέλετε, πρέπει να είναι ενωμένο το Αιγαίο. Το κράτος του Αιγαίου. Από την αρχαιότητα, από την Τρία. Έτσι ήτανε. Αυτό το λένε όλοι οι ιστορικοί. Ένα Αιγαίο που είναι χωρισμένο, προσπάθησε ο Βενιζέλος να κάνει τη Μεγάλη Ελλάδα. Δηλαδή να ενώσει. Το απέτυχε. Άλλοι είπαν τότε να κάνουμε Ελληνοτουρκική Ένωση. Πάλι το ίδιο. Και ο ίδιος ο Βενιζέλος το 30, ενώ είχε τη μεγάλη ιδέα να κατακτήσει την άλλη πλευρά του Αιγαίου, έτσι, Τραχαία λέγεται αυτό. Μάλιστα, Τραχαία. Μου ξεφεύγει. Ελάτε. Λοιπόν, και άλλαξε και το 30 η Ελληνοτουρκική Ένωση. Το ίδιο πράγμα. Δεν είπε Ελληνοτουρκική Ένωση. Είπε Ελληνοτουρκική Φιλία. Όχι, μισό λεπτό, κύριε Χιτσίκη. Είμαι... Δεν είπε Ελληνοτουρκική Ένωση. Τα έχω γράψει. Δεν όχι. Είπε Ελληνοτουρκική Ένωση. Όχι. Θα διαφωνήσουμε τώρα εδώ. Μα δεν θα μπορεί να διαφωνήσετε με την πραγματικότητα. Γιατί τα έχω γράψει. Υπάρχει κείμενο που να αναφέρεται σε Ελληνοτουρκική Ένωση. Μα δεν έχετε διαβάσει. Κοινό κράτος Ελλάδας-Τουρκία. Ναι, 1930. Και λέει τρεις φορές. Λέει στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, τρεις φορές λέει, θα δείτε ότι μέσα σε 30 χρόνια θα φτιάξουμε την Ελληνοτουρκική Ομοσπονδία. Μάλιστα λέει Ομοσπονδία. Λοιπόν, όλο ο Μεσοπόλεμος, αυτό είναι το καταπληκτικό του Βενιζέλου. Ο μεγαλύτερος εχθρός τότε της άλλης πλευράς, και έκανε ολόκληρο πόλεμο και τον έχασε, άλλαξε τελείως. Και το 1930, και αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Καλά, τον αυτό έχασε, λέτε. Είναι σχήμα λόγου. Χάριστο. Δεν έχασε, από τη χάσαμε την Ιωνία. Μάλιστα, δεν τον έχασε. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να κάνετε και μία έτσι πίσω, ένα, πώς να το πω, ένα, ναι. Μία επαναφορά και να δείτε προ Βενιζέλου ποια είναι η Ελλάδα, μετά το Βενιζέλο ποια είναι η Ελλάδα, έστω και η τιμένη Ελλάδα. Ναι, αλλά έχει μεγαλώσει. Πώς όχι. Το ότι δεν ενώσαμε το Αιγαίο. Δεν ενώσαμε το Αιγαίο. Σύμφωνοι. Να ενώσουμε. Ναι, δεν ενώσαμε το Αιγαίο. Μα το Αιγαίο. Πήραμε τη Δυτική Θράκη, δεν είναι τίποτα. Μισό λεπτό. Το Αιγαίο όμως είναι ελληνικό. Ναι, αυτό λέμε. Εντάξει. Λοιπόν, προσπάθησε με να το ενώσει να και την άλλη Ιωνία. Πλευρά, δεν τα κατάφερε. Ωραία. Όχι μόνο δεν τα κατάφερε. Κατέσσερψε τον ελληνισμό, διότι. Καλά, μια Ιωνία. Την κατέσσερψε μια Ιωνία. Το είπε ο ίδιος. Προκαλείτε τώρα, κύριε Κιτσίκη, και μιλάτε, μιλάτε είπε... στην πατρίδα της μητέρας σας και στην πατρίδα ακριβώς. Του Βενιζέλου. Προκαλείτε όμως. Μα, δεν προκαλώ, προκαλείτε. Γραμμένα. Κατέστρεψε ο Βενιζέλος ναι, τον ελληνισμό. Το είπε ο ίδιος. Μα ο ίδιος το είπε. Μα δεν είμαι έχετε διαβάσει. Μισό λεπτό. Αν έκανε μία πολιτική απολογία. Γιατί, όχι, γιατί έκανε τις εκλογές του 20. Όχι, ακούστε όχι. Με λίγο. Αν έκανε μια πολιτική απολογία, γιατί οι χειρισμοί του δεν ήταν διαφορετικοί, να το δεχτώ. Αλλά να μου λέτε ότι ο Βενιζέλος κατέστρεψε τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, δηλαδή η άλλη πλευρά των πολιτικών παθών και του διχασμού είναι άμυρη ευθυνών. Και εν πάση περιπτώσει, να σας θυμίσω, το 22, το ίδιο το 22 δεν κυβερνά Βενιζέλος. Ο μόνος που είδε ότι πηγαίναμε προς την κατεύθυνση ήταν ο Μεταξάς. Ο οποίος ξέρετε τι έγραψε. Νύπτος Τασχύρας μου εννοείται. Όχι, δεν είπε Νύπτος Τασχύρας. Ακριβώς αυτό είπε. Όχι. Η Πανδώρα. Έτσι τον ονομάτιζαν. Η Πανδώρα. Κοιτάξτε, τώρα, μα είναι δυνατόν όταν έχει μπροστά. Μα πρέπει να ρωτώ ως δημοσιογράφος. Με συγχωρείτε, μην μου το αφαιρέσετε το δικαίωμα. Μα δεν είναι διαβάσει τις αποδείξεις. Ποιες αποδείξεις? Μα τις αποδείξεις. Τι λέει ο Μεταξάς? Ο Μεταξάς γράφει στα απομνημονεύματά του. Ναι. Γράφει ότι αυτός ο πόλεμος της Μικρασίας
έγινε ιμπεριαλιστικός. Μάλιστα, αυτό λέει και το κουκουέ εκείνη την περίοδο. Α, γιατί, μισό λεπτό. Γιατί επικαλείστε το Μεταξά? Διότι και ο το Μεταξά... κουκουέ κάνει μια πολιτική ανάλυση εκείνης περίοδου και λέει ότι αυτός ο πόλεμος είναι ιμπεριαλιστικός. Είναι ιμπεριαλιστικός ο πόλεμος του Βενιζέλου? Αφήστε τις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ιμπεριαλιστικός. Ξεκινήστε από αυτό. Εγώ δεν παίρνω θέση. Εγώ λέω τι λένε τα, ωραία. Τι λένε και ερώτημα, τα ντοκουμέντα. Ερώτημα και τα δεύτερο. Ντοκουμέντα το 22. Λέει, τι λέει ο Μεταξάς. Τον πόλεμο τον χάνει ο Βενιζέλος? Βεβαίως τον έχασα, που χάσαμε 3.000 χρόνια την Ιωνία. Η Κωνσταντινίκη είναι στα πράγματα. Δεν είναι ο Βενιζέλος όμως το 22. Κύριε Κιτσίκη μου. Ο Κωνσταντίνος, ναι, ήθελε, δεν είχε το κουράγιο. Ήταν κατά του πολέμου, έτσι. Ναι, δεν τον σταμάτησα. Και να ξέρετε γιατί χάσαμε με τον Κωνσταντίνο. Διότι αμέσως ο Κωνσταντίνος, Γούναρης και τα λοιπά, ήθελαν να πάρουν ως υπουργό στρατιωτικών το Μεταξά. Αυτός ήταν η μεγαλοφία τότε στρατιωτικών. Και ο Μεταξάς είπε όχι, δεν θέλω. Και πήραν ένα χατζανέστη. Δεν σταμάτησαν όμως τον πόλεμο. Από το 20 στο 22. Ναι, δεν διότι αυτός είναι ο Έλληνας. Δεν υπάρχει μια εξήγηση. Κερδίσαν τις εκλογές το 20. Τα ξέρετε καλύτερα από εμένα. Λέγοντας ναι, ιδίως. Αλλά αμφισβητείτε στους... την πραγματικότητα. Όχι, δεν αμφισβητώ. Ρωτώ, ισχύει ή δεν ισχύει? Όχι. Αυτό δεν είναι το εκλογικό του σύνθημα? Σταματάμε τον πόλεμο. Είναι συνυπεύθυνη. Α, συνυπεύθυνη και η Βενιζέλη και η Κωνσταντινίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως αυτό που έχει σημασία είναι ότι το 1930, το 28, όταν επιστρέφει ο Βενιζέλος, έχει τελείως αλλάξει και ξέρετε ότι ζήτησε και να δοθεί στον Γεμάλ Ατατούρκ το Νόμπελ Ειρήνης. Αλήθεια. Λοιπόν, μέσα από τα αρχεία, τα οποία τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών είναι αποδεδειγμένα. Εδώ, θα τα διαβάσετε. Λοιπόν, λέει ο Βενιζέλος, δεν υπάρχει ελληνοτουρκική συνομοσπονδία. Θα δείτε, λέει, ότι σε 30 χρόνια θα έχουμε ελληνοτουρκική ομοσπονδία. Ούτε καν συνομοσπονδία, ομοσπονδία λέει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται στις μέρες μας όμως, το ξέρω. Εγώ σας λέω τι λέει ο Βενιζέλος. Ωραία, δεν μπορεί επειδή να γίνει. Επειδή μου αμφισβητείτε. Η πάγια στρατηγική της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια. Μα άλλο αυτό. Μα άλλο αυτό. Ωραία. Αυτό, ναι, άλλο αυτό. Εγώ δεν σας πείτε λέω. Μου λοιπόν, μπορεί γιατί το Αιγαίο είναι το θερμό πεδίο αναμέτρηση ποιων δυνάμεων? Εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Είναι οι Κινέζοι προσπαθούν να πάνε προς την κεντρική Ευρώπη? Ναι. Και η οδός της μετάξης. Η οδός της μετάξης υπάρχει, όπως ξέρετε, από την αρχαιότητα, δηλαδή μεσαίωνας αν θέλετε, για τους Κινέζους, όπου η σχέση με τη Δύση, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή με τη Βυζαντινή, ερχόταν μέσω της οδού της μετάξης. Οι Κινέζοι ήδη από καιρό, τώρα, μετά το θάνατο του Μάου, αναβίωσαν την ιδέα της οδού της μετάξης ως ιμπεριαλιστικό όπλο για να κατακτήσουν την Ευρώπη. Και υποχρεωτικά η οδός της μετάξης περνάει στο Αιγαίο. Περνάει από την Κωνσταντινούπολη και περνάει στο Αιγαίο. Γι' αυτό και ο Πειραιάς έγινε το πρώτο λιμάνι των Κινέζων. Λοιπόν, και γιατί εμείς δεν προχωρήσαμε και κάνουμε τους δύσκολους με το Κόσκο? Διότι μας είπαν οι Αμερικάνοι, εδώ σταματήστε, οι Κινέζοι θα φτάσουν, ήδη έχουν φτάσει δηλαδή, μέχρι το Ρότερνταμ, μέχρι την Ισπανία, και μάλιστα βρήκαν, επειδή εμείς κάναμε τους δύσκολους, επειδή είμαστε τελείως στα χέρια των Αμερικανών, και έχουν δίκιο οι Αμερικάνοι κατά τη γνώμη μου, να μην αφήσουμε να περάσουν οι Κινέζοι, εξαγόρασαν τους Ιταλούς, το Σαλβίνι. Τα έχουν μια χαρά με το Σαλβίνι τώρα, επειδή εμείς δεν θελήσαμε. Λοιπόν, περνάει υποχρεωτικά η Κίνα από το Αιγαίο. Και η Αμερική λέει, εδώ είναι, που δεν περνάς παραπάνω, εδώ είναι το σύνορο που θα γίνει η μεγάλη αναμέτρηση, το Αιγαίο. Και αυτό μας δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Λέμε, αδερφέ, δηλαδή εμείς είμαστε στο κέντρο της καταστροφής? Ναι, είμαστε στο κέντρο, πρέπει να το καταλάβετε. Πρώτοι που θα καούμε είμαστε εμείς. Κρατήστε το. Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε. Επιστρέφοντας, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό με έναν τρόπο που μόλις τώρα περιγράψατε συνδέεται και με τα βορειότερα της χώρας μας. Ποιος είναι ο ρόλος της Γερμανίας? Πώς βλέπετε εσείς αυτή την ιστορία με το γειτονικό μας κράτος, τη Βόρειο Μακεδονία, Σκόπια, το ρόλο της Αλβανίας? Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
Αντιθέσεις, τελευταίο μέρος απόψε μιας ενδιαφέρουσας, φαντάζομαι και για σας, συνομιλίες που έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κιτσίκη. Είναι προφανές ότι θα έχουμε και διαφωνίες, κύριε Κιτσίκη, αλλά η ομορφιά εδώ είναι να ακούγονται οι δικές σας απόψεις μέσα από τις διαφωνίες. Δεν είμαι εδώ για να σας αντιπαρέλθω. Ρωτώ όμως με βάση αυτά που ξέρω εγώ και που φαντάζομαι ότι ξέρουν και οι συμπολίτες μας που μας ακούνε απόψε. Ρώτησα πριν τη διακοπή, συνδέονται με έναν τρόπο με τα, αυτά που μας περιγράψατε τώρα για το Αιγαίο, με τα όσα συμβαίνουν και βορειότερα της χώρας μας, στη Βαλκανική, όπου ένα κομμάτι, το λέμε Δυτικά Βαλκάνια, χτυπάει την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία, εσείς το είπατε, και έτσι είναι, έχει αυξήσει την επιρροή της, όπως και την περίοδο του Μεσοπολέμου ξανά. Συνδέονται και συνδέονται όλα αυτά που ακούμε με τα Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία. Ας κρατήσω εγώ την επίσημη ονομασία που έχουν αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν είναι political correct, όπως είπατε. Δεν είναι. Εσείς θα μας πείτε. Ελάτε. Λοιπόν, οι μεγάλες δυνάμεις ανέκαθεν διαλύουν τα κράτη. Γιατί για να μπορούν να επιβληθούν επί των κρατών αυτών, πρέπει να τα κομματιάσουν. Παραδείγματος χάρη, ήδη το 1204, το 13ο αιώνα, οι Φράγκοι προσπάθησαν και τα κατάφεραν να διαλύσουν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και όπως ξέρουμε έγινε τυποδέμιο, δηλαδή το Βυζάντιο τελείωσε το 1204. Μετά ήρθε η Οθωμανική. Από το 18ο αιώνα προσπάθησαν και τα κατάφεραν να διαλύσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ωραία. Φτιάξανε διάφορα κρατήδια που τα λαμβάνουν με Βαλκάνια. Μάλιστα στη Δύση, όταν λέγαμε στα πανεπιστήμια και τα λοιπά, εδώ άμα θέλουμε να πούμε την πλήρη πτώση και κατάτμιση δυνάμεως, λέμε Βαλκανοποίηση. Βαλκάνια. Λέει και κοροϊδεύουμε. Τα Βαλκάνια. Δεν υπήρχαν Βαλκάνια πριν. Ήταν η αυτοκρατορία. Τα κατάφεραν. Συνεχίζεται η Βαλκανοποίηση. Δηλαδή, είδατε τελευταία, διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία. Φτιάξαν κωσυφοπαίδια. Διαλύθηκε και στη Μέση Ανατολή. Διαλύθηκε το Ιράκ. Η Λιβύη. Διαλύθηκε η Λιβύη. Θέλουν να διαλύσουν το Ιράν. Την Τουρκία. Θα σας πω το εξής. Ίσως να δείξετε το χάρτη, τον περίφημο δικός μου χάρτη, δεν είναι άλλοι, διότι όλους τους χάρτες που δείχνω είναι δικοί μου. Λοιπόν, ο χάρτης της Μέσης Ανατολής, πώς την διέλυσαν ήδη σχέδιο επίσημο των Ηνωμένων Πολιτειών από την εποχή του Πίτερς, του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών, που έκανε έναν πρώτο χάρτη πώς θα διαλύσει τη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, και... Τον βλέπουμε το χάρτη. Α, να τους. Ελάτε. Λοιπόν, είδατε ότι στη μέση της Τουρκίας υπάρχει μια γραμμή που διαιρεί την Τουρκία στα δύο, τη σημερινή Τουρκία. Τι είπε ο Πομπέο? Αυτό, τον χάρτη αυτόν τον δημοσίευσε δήθεν σε σχέση με την, με τη κρίση της αυτής της Βενεζουέλας, και έδειξε την κρίση Βενεζουέλας και έδειξε και τη μεριά της Ευρώπης και έδειξε αυτό το χάρτη και έδειξε ότι η Τουρκία είναι χωρισμένη στα δύο. Χθες αυτό, χθες. Και είπα οι Τούρκοι, για κάτσετε, τι είναι αυτό? Δηλαδή επισήμως η τουρκική πολιτική μας γερεί στα δύο? Είναι ο χάρτης του Κιτσίκη αυτό. Εγώ το έχω κάνει αυτό το χάρτη, δεν το έχει κάνει ο Πίτερς. Πάμε λοιπόν στη Βαλκανοποίηση. Πώς συνδέεται? Λοιπόν, η Βαλκανοποίηση. Η Ελλάδα πρόκειται, σας το έχω πει επανειλημμένως, διαλυθεί. Θα διαλυθεί. Γιατί έγιναν τα Σκόπια? Γιατί έγινε η Βόρειος Μακεδονία? Δυστυχώς, ο Αλέξης, εγώ το συμπαθώ ως ιστορικό, διότι έφερε τουλάχιστον αντικειμενικότητα στην ιστορία. Αλλά έχει προδώσει τον Ελληνισμό. Τη Μακεδονία την έχει προδώσει. Διότι ξέρετε ότι για να μπορέσει να γίνει αυτή η συμφωνία των Πρεσπών, εξαγόρασαν βουλευτές και από τη μεριά των Σκοπίων και από την μεριά της Ελλάδος. Ποιος έδωσε τα χρήματα? Λένε ότι τα έδωσε ο Σόρος. Λέει ο άλλος τα έδωσαν οι Αμερικανοί.
Δεν είχαμε λεπτά εμείς να δώσουμε, να εξαγοράσουμε τους βουλευτές. Πάντως τους εξαγοράστηκαν. Ωραία. Πήρε ο καθένας ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια. Ο λατρεμένος σας Τραμπ λοιπόν τα έχει κάνει αυτά. Βεβαίως. Θα σας πω. Μα βεβαίως. Και τον λατρεύετε. Μα τον λατρεύω. Τον λατρεύω. Είναι μεγάλη δύναμη, είναι ιμπεριαλισμός. Ο Τράμπιος δεν θα ήταν Τράμπιος, δεν θα ήταν μεγάλος ηγέτης αν δεν ήταν υπεριαλιστής. Τα συμφέροντά του κατά της Ελλάδας. Ο στόχος είναι ποιος, να ανακοπεί η άνοδος των Κινέζων. Εννοείται, αυτός είναι ο μόνος του στόχος. Και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί τελειωμένοι, τους έχει διαλύσει ο Τράμπιος. Είναι τελειωμένοι. Τελειωμένοι, ξεχάστε τους. Και ο Μακρόν και όλος ο φασισμός. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τελειωμένη. Αυτό το οποίο θα περάσουμε, ναι, είναι στην Ευρώπη των κρατών εθνών του στρατηγού του Γκολ. Διότι η Μαρίν Λε Πέν, η οποία την θαυμάζω και αυτήν πολύ, είναι η γενούρια του Γκολ. Είναι η γυναικεία του Γκολ, η οποία λέει όχι Ευρώπη. Ελάτε τώρα των που είναι η καινούργια Ντε Γκολ, κυρία μεγάλη, Λεπέν. Κυρία Λεπέν, βεβαίως, μπορεί, μπορεί να πατάει σε μία ανάγκη διάλυση πολιτικής κοινής Γαλλίας. Αλλά πείτε μου, πού είναι η μεγάλη προσωπικότητα. Μεγάλη προσωπικότητα. Για πείτε μου δηλαδή, τι λέει για την Ευρώπη η μεγάλη προσωπικότητα. Ο Ντε Γκολ έλεγε για την Ευρώπη. Αυτό και προσπαθούσε να τη χειραφετήσει έναντι των Ηνωμένων αυτό Πολιτειών. Κυρία Λεπέν, τι ακριβώς λέει. Ό,τι τη λέει ο κύριος Μπάνον που έστειλε ο κύριος Τραμπ. Τώρα εδώ θα διαφωνήσουμε. Πού είναι μεγάλη, κυρία Λεπέν. Η διαφορά είναι ότι η σημερινή Αμερική είναι η Αμερική του Νίξον. Ο μόνος που κατάλαβε τον Ντε Γκολ και ήταν σύμμαχος του Ντε Γκολ ήταν ο Νίξον. Οι όλοι οι άλλοι, οι σοσιαλδημοκράτες, όλοι αυτοί οι δίθεν αριστεροί, γιατί την Αμερική, όλοι αυτοί είναι υπεριαλιστές μέχρι εδώ. Και ενώ ο Νίξον έχει πλέξει το εγκόμιο αυτών που καθήρεσαν. Πάντως με εντυπωσιάζεται και πρέπει να σας συντριγκάρω. Τα λέει ένας άνθρωπος, με συγχωρείτε, που το Μάη του 68 διώχτηκε κακήν κακός από τα πανεπιστήμια, τα γαλλικά και το Παρίσι ως πρωτοστάτης των εξεγέρσεων εναντίον ποιου. Ποιου. Του Ντε Γκολ. Ναι. Μια εβδομάδα ακόμη ο Ντε Γκολ να μην είναι εκτός Παρισίου. Τον είχατε ρίξει. Αλλά αυτό και τώρα σήμερα μου λέτε για τον Ντε Γκολ. Το ξεχάσατε, ναι, ότι εμείς που ήμασταν μαουικοί, ναι, και είμαι ακόμη μαουικός, γι' αυτό εξεγερθήκαμε, ήμασταν την ίδια στιγμή και ντεγκολικοί. Και οι υπουργοί του Ντε Γκολ ήταν και μαουικοί και ντεγκολικοί. Γι' αυτό και εγώ που έριχνα τις πέτρες κατά των αστυνομικών, γι' αυτό και με διώξανε, όταν έγινε η μεγάλη διαδήλωση στο Σανζελιζέ υπέρ του Ντε Γκολ, ήμουν μαζί του. Πέμπτη φάλαγγα ήσασταν, μήπως. Όχι. Αλλά ξέρετε ότι το Μάη του 68 είναι μία από τις προβοκάτσες των Αμερικανών. Όπως έγινε και το 17 Νοέμβρη του 1973, είναι λεγόμενες ανοιξιάτικες, τις λένε. Αυτές οι επαναστάσεις που κάναν στην Αίγυπτο, στην Τινησία, όλα αυτά είναι αμερικανικά κόλπα. Και το πρώτο που έγινε, το οποίο δεν το ήξερα, μου το είπαν άνθρωποι της CIA μετά. Μου λέει, κοροϊδεύα, μου λέει, δεν το ήξερες ότι εμείς κάναμε την εξέγερση στο 68. Ο Κον Μπεντίτ, αυτός ο αρχηγός του Αντώνη, ήταν δικός μας. Δικός μας. Είναι ακριβώς όπως έγινε στις 17 Νοέμβρη που πέφτει. Άρα λέτε ότι η κυρία Λεπέν είναι η σύγχρονη γκολίστρια. 100% γκολίστρια. Διότι κατάλαβε ότι ο πατέρας της είχε κάνει τον έβαλε στο γεροκομείο. Του είπε, άκου εδώ μπαμπά, ωραία, είσαι αντισημίτης, είσαι αυτός, έχει ξεπεραστεί. Άσε μίσιο. Τον έβαλε στο γεροκομείο. Και τότε ο Ζαν-Μαρί Λεπέν πήγε μπροστά στο περίφημο άγαλμα της Ζαν Ντάρκ που είναι στο Παρίσι και είπε, Ζαν, σώσε μας από την κόρη μου. Και η κόρη της θεωρείται τώρα η Ζαν Ντάρκ. Άρα λέτε ότι είναι τελειωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελειωμένη, έτσι ούτε το συζήτησα. Δηλαδή είναι κρίμα να έχουμε εκπομπή για τις Βρυξέλλες, για την Ευρώπη. Είναι τελειωμένη. Γι' αυτό και ο Κούλης δεν έχει μέλλον. Αυτοί όλοι όσοι έχουν ακόμη συνδεθεί, είναι ακόμη στην Ευρώπη, δεν έχουν κανένα μέλλον. Είναι αλήθεια ότι ο Αλέξης έχει μέλλον. Βεβαίως, διότι αυτός είναι Αμερικανός. Αυτός έχει μέλλον. Δεν είναι, όλοι όσοι συνεχίζουν να έχουν σχέσεις με την Ευρώπη είναι τελειωμένοι. Τότε με συγχωρείτε. Θα σας συντριγκάρω κι άλλο.
ο Μίστερ αποχωρώ από την πολιτική σκηνή. Ναι. Και μέχρι πρότεινο συνεργάτης του Αλέξη. Ο ποιος? Ο κύριος Πάνος. Ναι. Δεν είναι τελειωμένος. Όχι, δεν έχει τελειώσει πολιτικά. Είναι όχι. Η ουσία του αμερικανισμού στην Ελλάδα. Όταν το 12 έφτιαξε το κόμμα του που είχε φτάσει στο 10%, γιατί έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία? Του είπαν οι Αμερικανοί, φτιάξε κόμμα. Υπήρχε σχέδιο. Νομίζετε ότι τώρα γίνονται αυτά? Από το 10. Έφτιαξε λοιπόν το 12. Άρα όλη η πολιτική είναι χειραγωγούμενη στην Ελλάδα. Όλοι, μα δεν υπάρχει. Είναι άλλο να έχουμε σχέσεις. Όλοι χωρίς εξαίρεση. Μάλιστα, όταν του είπανε. Όλοι χωρίς εξαίρεση. Χωρίς εξαίρεση. Όταν του είπαν του Πάνου. Του είπαν του Πάνου. Ότι καλά, είσαι κατά του ευρώ. Τι θέλει, την επιστροφή στην δραχμή? Και λέει, όχι, λέει. Επιστροφή, όχι, λέει, στο αμερικανικό δολάριο. Καταπληκτικό. Το 12 το είπα αυτό. Στο αμερικανικό δολάριο, λέει. Όχι στη δραχμή. Τώρα, μου λέτε ότι όλοι είναι. Και το κουκουέ, τι είναι? Το κουκουέ όταν έγινε η συμμαχία, εγώ βαρίνα, είμαι κομμουνιστής. Βαρίνα. Μα κοιτάξτε, εγώ είμαι κομμουνιστής. Λοιπόν, δεν το κρύβω. Μπορεί να διαφωνείτε με την ιδεολογία του, αλλά πείτε μου. Αλλά... Όχι, είμαι κομμουνιστής. Αλλά... Με το ΚΚ. Και μάλιστα έγραψα σήμερα στο Facebook, ζήτω ο μεγάλος μας μουσικός, μουσικοσυνθέτης, ο Μικρούτσικος, ο οποίος δέχτηκε να είναι τελευταίος στη σειρά στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΚΚΕ και πρώτη είναι η Παπαρίγα. Μπράβο του Μικρούτσικου. Και εγώ είμαι υπέρ του ΚΚΕ. Λοιπόν, το 39 τι έγινε? Έγινε συμφωνία Ρίμπεντροπ-Μολότοφ μεταξύ Χίτλερ και Στάλιν, δηλαδή δύο ολοκληρωτικών κρατών. Ζήτω, μπράβο. Και δυστυχώς ο Χίτλερ, τόσο βλάκας ήτανε για το έχριστο πόλεμο, χτυπάει τον σύμμαχό του. Είχανε κατακτήσει την Πολωνία. Λένε όλοι ότι άρχισε ο πόλεμος, λέει, το Σεπτέμβριο του 39, διότι εισήλθε η Γερμανία και κατέλαβε την Πολωνία. Λάθος. Τη μισή Πολωνία, την άλλη μισή την κατέλαβε ο Στάλιν. Αλλά τώρα, ως το 41 δεν κουνήθηκε το ΚΚ. Να πάτε όμως και λίγο πιο πίσω, εκτός από το 39, ναι. Να πάτε και στη συμφωνία του Μονάχου που δεν υπάρχει Στάλιν και ο Χίτλερ την έχει κάνει με τους άλλους και έχει αφήσει άλλο, το Στάλιν μόνο. Συμφέροντα. Ναι, συμφέροντα, θέλω να πω, ναι, κάθε αλλά πλευρά. Θέλω να σας πω, μην το ξεχνάτε. Όχι, θέλω και να το σας Μόναχο πω το εξής. Του 38. Το 41 μέχρι που τον Ιούνιο του 41 ο Χίτλερ αθέτησε τη συμφωνία με τη Σοβιετική Ένωση και εισέβαλε, από το 39 στο 41, εκτός εξαιρέσεων, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν κουνήθηκε. Και εγώ θα σας πω το εξής. Τι εννοείτε δεν κουνήθηκε? Δεν κουνήθηκε. Στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Την αντίσταση. Στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Πώς όχι. Όχι. Μήπως λησμονάτε την περίφημη επιστολή Ζαχαριάδη, όπως λένε ιστορικοί, αυτά είναι ψεύδι, όλα. Καθίστε, ένα λεπτό. Ξέρουμε ότι ο Μανιαδάκης έκανε το ψεύτικο κόμμα. Αφήστε το Μανιαδάκη. Εγώ λέω για την επιστολή. Λοιπόν, Ζαχαριάδη. Όχι. Μέχρι το 41, άλλο τι λέει το κουκουέ. Μέχρι το 41 οι κομμουνιστές δεν μπήκανε στον αγώνα. Διότι είναι φυσικό, αφού υπήρχε, όχι για την Ιταλία, μεταξύ Γερμανίας και θα σας πω το εξής, θα σας εκπλήξει. Εάν είχε παραμείνει η συμφωνία Γερμανίας και η Σοβιετική Ένωση είχε εισβάλει στην Ελλάδα μαζί με τη Γερμανία, τι θα κάνει οι κομμουνιστές? Ναι, θα ήταν δοσύλλογοι. Η ιστορία δεν γράφεται με το εάν όμως. Όχι. Είναι πώς έγιναν τα... καταλαβαίνετε τη λογική. Αφού οι κομμουνιστές και φυσικά ήταν η πατρίδα του σοσιαλισμού. Εγώ δεν θα κάνω εδώ πέρα κρίση, δεν είμαι ιστορικός. Οφείλω όμως να σας πω ότι η ιστορία δεν γράφεται με τα εάν. Και ξέρετε, εντάξει, πολύ καλά ότι τελικά αυτός που συνέτριψε το Χίτλερ ήταν, ναι, ο κούκκινος στρατός. Μα γι' αυτό. Δεν ήταν οι Αμερικανοί. Αυτή είναι η βλακεία του Χίτλερ. Μάλιστα. Εγώ ξέρω εκ του αποτελέσματος. Τον φίλο του. Μάλιστα. Και συνετρίβει. Ναι, επειδή εδώ δεν βλέπουμε αμερικανική ταινία, ξέρετε καλύτερα εμού λοιπόν ότι αυτός που πραγματικά συνέτριψε το Χίτλερ είναι ο κόκκινος στρατός. Δεν είναι οι Αμερικανοί. Είναι ο κόκκινος στρατός. Άρα να βάζουμε τα πράγματα με το τι συνέβη. Ναι, μα δεν είναι σε αντίθεση με αυτό που λέω. Δεν ξέρω το εάν, είναι μια μεγάλη κουβέντα που λέτε. Είπαμε ότι υπήρχε συμμαχία Γερμανίας-Ρωσίας. Εάν ο Χίτλερ δεν είχε συμφωνομή επίθεσης, δεν υπήρχε, είχε προδώσει συμφωνομή επίθεσης, όχι συμμαχία ακριβώς, δεν θα είχε χάσει τον πόλεμο, πρώτο πράγμα. Φυσικά και τον έχασε, διότι η Σοβιετική Ένωση τον απόκαλε. Γιατί και στρατηγικός στόχος του Χίτλερ ήταν η Σοβιετική Ένωση τελικά, όπως αποδεχτείτε. Ο Χίτλερ έχασε τον πόλεμο για δύο λόγους. Αυτό το ξέρουμε ιστορικοί και ας λένε τώρα όλοι οι άλλοι. Ωραία, πείτε εσείς. Λοιπόν, δύο. Το ένα είναι αυτό το μίσος που είχε κατά των Εβραίων,
που έκανε τη γενοκτονία. Τελείως τρελό πράγμα. Γι' αυτό και η Μαρίν Λεπέν είναι η καλύτερη φίλη τώρα του Ισραήλ. Δεν ξανακάνουμε τη βλακεία που έκανε ο Χίτλερ να σκοτώσει δήθεν, να εξαφανίσει από προσώπου γης τους Εβραίους. Το δεύτερο λάθος ήταν μισούσε τους Σλάβους. Και γι' αυτό χτύπησε την Σοβιετική Ένωση. Εάν δεν είχε το ένα, δεν είχε χτύπησει τους Εβραίους και το δεύτερο τους Σοβιετικούς, ακόμη σήμερα θα είχαμε ναζιστικό καθεστώς στη Γερμανία. Καλά. Θα είχαμε εξολοθρευτεί όλοι ως υπάνθρωποι. Αφήστε το. Λοιπόν. Όχι, διότι είχε μεγάλο, ενθουσιασμό για τον ελληνικό πολιτισμό. Τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Όχι. Για τους σύγχρονους Έλληνες έλεγε όχι, άλλα. Για τους σύγχρονους Μα μην μου λέτε όχι τώρα. Κοιτάξτε. Χίλια μαρτυρικά χωριά ιστορικό. Έχει η πατρίδα μας, μιλάω κύριε ιστορικό. Κύριε Κιτσίκη, σήμερα οφείλω αυτό που λέμε να σας για τους αρχαίους, για τους Έλληνες, τους σημερινούς, ναι. Δηλαδή ότι είμαστε σε πλήρη πτώση. Στους σύγχρονους Έλληνες είχε λατρεία ο Χίτλερ και την έδειξε με χίλια μαρτυρικά χωριά και τόπους, καταστρέφοντας όσο καμιά άλλη χώρα. Όταν κάνεις πόλεμο. Ναι. Και ο πόλεμος δεν είναι έκανε πόλεμο. Κατακτημένη χώρα ήμασταν. Αντίσταση έκανε αυτή η χώρα. Και οι Αμερικανοί στο Βιετνάμ. Μάλιστα, αντίσταση έκανε αυτή η χώρα. Εννοείται. Με συγχωρείτε. Τώρα κοροϊδεύουμε τώρα. Όχι, όταν δεν κοροϊδεύω. Ρωτώ. Χώρα, ρωτώ. Και η Γερμανία ήταν υπεριαλιστική χώρα. Κατακτά μια οποιαδήποτε άλλη χώρα. Όπως και οι Αμερικανοί, η υπεριαλιστική χώρα κατακτά το Βιετνάμ. Και γίνεται το μιλάει. Και κάνουν φοβερά εγκλήματα οι Αμερικανοί. Καλά, και στο Ιράκ. Δεν κατέκτησε ακριβώς το Βιετνάμ. Πήγε να συμπαρασταθεί στο νότιο τμήμα του Βιετνάμ. Τι λέτε. Και το βόρειο τμήμα του Βιετνάμ. Καλά, τώρα με δουλεύετε. Ελάτε, εγώ σας δουλεύω. Δεν συνέβη έτσι. Πώς συνέβη. Ο Αμερικανικός υπεριαλισμός ήταν τουλάχιστον όσο βίαιος ήταν ο χιτλερικός. Δεν είπα. Και απόδειξε. Εγώ δεν έκανα μέτρηση βιαιότητας. Είπα ότι το επίσημο επιχείρημα. Που στο Ιράκ και στο Βιετνάμ. Είναι περίπου αυτά που κάνουν οι Γερμανοί. Εγώ δεν μετρώ τα εγκλήματα, δέχομαι αυτό που μου λέτε. Άλλο σας λέω, ότι οι συνθήκες του Βιετνάμ με τις συνθήκες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είναι εντελώς διαφορετικοί. Και εν πάση περιπτώσει να συμφωνήσουμε και οι δύο, ότι ορθώς οι Έλληνες αντιστάθηκαν. Μα εννοείται. Μα λέμε δηλαδή κάτι. Όχι, όχι, γιατί μπορεί να έχουμε παρεξηγήσει εδώ, γιατί αντισταθήκαμε στον υπεριαλιστή. Αντισταθήκαμε στον υπεριαλισμό. Πείτε μου λοιπόν, σήμερα. Ναι. Ωραία είναι και η διαφωνία. Σήμερα, ποιο είναι τελικά το σχέδιο για αυτή εδώ την περιοχή, κατά τη γνώμη σας? Το σχέδιο σε είναι αυτή τη μιλόπετρα... διαμερισμός της Ελλάδος, αλλά εντωμεταξύ, επειδή οι Αμερικανοί υπεριαλιστές, ο Τράμπιος, μέγας υπεριαλιστής, θέλει να υποδουλώσει την Τουρκία, η οποία κάνει τις δυσκολίες εκεί και έχει γίνει πραγματικά πολύ δύσκολη λόγω του S-400 και τα λοιπά, έχει κατορθώσει να συμμαχήσει, να κάνει τη συμμαχία Ελλάδος, Αιγύπτου, Κύπρος και Ισραήλ, ναι. Και να διαλύσει την Τουρκία πρώτα. Και μετά θα μας διαλύσει εμάς. Τώρα είμαστε, εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι. Άρα ο στόχος είναι όλη η περιοχή να μετατραπεί Βέβαια, σε χώρο. Όλοι να γίνουμε λιλιπούτοι, διότι έτσι μας έχουν στο χέρι. Όταν λοιπόν ξέρετε ότι το σχέδιο, γιατί δεν με αφήσατε να το πω, το σχέδιο της Βορείου Μακεδονίας ήταν εξ αρχής να γίνει ανεξάρτητη Μακεδονία με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη και να αποσχιστεί από την Ελλάδα. Αυτό είναι το σχέδιο. Εάν αυτό από άποψη τη δική μας, ο Αλέξης είναι προδότης. Μπορεί να τον αγαπώ τον Αλέξη, αλλά είναι προδότης. Γιατί? Γιατί είναι δέχτηκε, ξέρει είναι ότι... Είναι πρωτεύουσα της Μακεδονίας αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη. Δεν αυτής... είναι, αλλά θα γίνει. Όταν λες όπως Βόρειος Κορέα, Νότιος Κορέα, ναι. Λες ότι υπάρχει Βόρειος Κορέα, φυσικά υπάρχει και Νότιος. Και όταν θες να ενώσεις τις δύο Κορέες, λοιπόν, υπάρχει Βόρειος Μακεδονία που θα έπρεπε να λέγεται Βαρντάσκα. Ποτέ Βόρειος Μακεδονία, πρόκειται για... Φοβερό αυτό που έγινε. Να τη λες Βόρειο Μακεδονία, χειρότερο από ότι να τη λες Μακεδονία. Βόρειος Μακεδονία σημαίνει σίγουρα ότι θέλει την Νότιο Μακεδονία. Συνεπώς, πάντοτε όποιος έχει διαβάσει, εγώ ως ιστορικός, έχω γράψει επανειλημμένος, ξέρετε, 93 βιβλία. Λοιπόν, ότι. Άρα το όνομα την... το ίδιο λέτε περιέχει αλυτρωτισμό. Εξορισμού. Εξορισμού. Βοήθησε τους Σκοπιανούς να επιβεβαιώσουν ότι θέλουν τη Θεσσαλονίκη. Πάντοτε οι Σλάβοι, οι Σλαβομακεδόνες, από την αρχή του 20ου αιώνα, αυτή είναι ο Μακεδονικός αγώνας, τον Κομιτάτζι. Λοιπόν,
θέλανε να ενώσουν, τότε λεγόταν Ρούμελι, με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και τώρα το κατάφερε ο αυτός. Το έδωσε. Έδωσε όπως η πολιτική μας, δυστυχώς είναι όλοι πρόδοτες. Διότι είναι όλοι. Εγώ δεν θα πάω πιο πέρα στους άλλους. Βαρύ είναι, εγώ επιμένω. Είναι βαρύ, αλλά τσουβαλιάζετε τους πάντες. Όχι, όχι, διότι εγώ ξέρω ακριβώς ότι τα έχω ζήσει. Για να μην πω για την Κύπρο, πώς προδώσαν την Κύπρο και ποιοι πολιτικοί. Αφού ήρθαν στα πράγματα, μα προς Θεού. Δεν μιλάω εγώ απ' έξω. Λοιπόν, σας λέω ότι ο Τσίπρας έδωσε την Μακεδονία μας. Την πρόδωσε. Διότι σήμερα είναι σίγουρο ότι ο Ζάιεφ θα περάσει, ο Ζάιεφ. Θα έρθουν οι άλλοι. Οι Αμερικανοί το θέλουν. Θα φτιάξουν ένα, να σας πω ακριβώς τι θα γίνει. Θα φτιάξουν ένα κράτος της Μακεδονίας με πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη και θα φέρουν τους Εβραίους. Γιατί? Εγώ που είμαι φιλοεβραίος σας το λέω. Διότι ξέρουν το Ισραήλ ότι κάποια στιγμή θα κινδυνεύσουν από τον αραβικό πληθυσμό. Πόσο θα κρατήσει αυτό? 50 χρόνια ακόμη. Πρέπει να έχουν ένα hinterland, να έχουν ένα πίσω για να μπορέσουν τον πληθυσμό τους να μην τον εξοντωθεί, να γίνει καινούργια γενοκτονία. Ποια είναι η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων πάντοτε? Η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη ονομάζεται πάντοτε η δεύτερη Ιερουσαλήμ. Ο μισός πληθυσμός μέχρι το 1912, ο μισός πληθυσμός της Θεσσαλονίκης ήταν εβραϊκός. Θα επανέλθουν οι Εβραίοι σε ένα κράτος της Μακεδονίας, πάρα πολύ πλούσιο, θα είναι το κέντρο των Βαλκανίων. Αυτό ενδιαφέρει πολύ τους επιχειρηματίες, διότι θα υπάρξει μία μεγάλη άνοδος της οικονομίας των Βαλκανίων με αυτό το κράτος. Αλλά για μας θα χάσουμε τη Μακεδονία. Λοιπόν, όποιος ξέρει ιστορία, λοιπόν, τι άλλο να πεις? Αλβανία. Η Αλβανία είναι μέσα στο σχέδιο επίσης. Θα ενωθεί με το Κωσυφοπέδιο? Όχι. Η Αλβανία θα πάρει τα δυτικά Σκόπια. Είναι ήδη. Λοιπόν, έχει το Κωσυφοπέδιο, δυτικά Σκόπια, μεγάλη Αλβανία. Αυτό θα γίνει σίγουρα. Και κινδυνεύουμε να χάσουμε. Παίζει το παιχνίδι του Τραμπ η Αλβανία? Βεβαίως. Η Αμερική. Ο Τράμβιος, οποιοδήποτε, όχι μόνο ο Τράμβιος, ο αρχηγός της σήμερα είναι ο Τράμβιος. Της μεγάλης δυνάμεως είναι πρωτίστως κατά της Κίνας, με όσο το δυνατόν αυτό που λέμε νέα Γιάλτα, δηλαδή συμφωνία με τη Ρωσία, μέσα σε ένα χώρο που με τον καιρό θα διαμεληστεί τελείως και προς το παρόν θα υπάρξουν κράτη που θα νομίζουν ότι κέρδισαν, θα είναι η Αλβανία, η Μεγάλη Μακεδονία, η Ενωμένη Θράκη, Δυτική και Ανατολική Θράκη και δυστυχώς και η Κρήτη, η οποία θα γίνει ανεξάρτητη. Διότι η Κρήτη έχει φοβερή σημασία για τους Αμερικανούς. Εφιαλτικά σενάρια αυτά. Εφιαλτικά. 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 Πώς αναστρέφονται? Δεν αναστρέφονται. Μόνο με πυρηνική δύναμη. Πρέπει να γίνουν μεγάλη δύναμη. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Αφήστε τα ωραία αισθήματα. Και θα σας πω, σας έδωσα ένα χάρτη που θα δει, που δείχνει πώς μπορούμε με συμφωνία με την Τουρκία. Μα μπορείς να κάνεις συμφωνία με αυτή ένα την λεπτό. Τουρκία. Μα δεν με κύριε αφήνει. Κιτσικη, μα δεν με αφήνει να καλό ολοκληρώσω. Καλό ακούγεται. Μα δεν μπορώ να σας αφήσω να λέτε την Τουρκία. Ποια Τουρκία? Μόνο προχθές. Μα δεν με αφήσατε να παρακαλώ τελειώσω. Λοιπόν, θέλουμε και πολύ σωστά να επεκτείνουμε σε 12 μίλια τα χωρικά μας ύδατα, έτσι, σε 12 μίλια. Και ήδη είπαμε ότι θα το κάνουμε και το ύπο Κοντζιάς. Ωραία το είχε πει ο Κοντζιάς, να αρχίσουμε, λέει, από το Ιόνιο Πέλαγος. Λοιπόν, ο χάρτης που σας έδειξα είναι το σχέδιο να επεκταθούν σε 12 μίλια αυτό που θέλουμε, να το δεχτούν οι Τούρκοι, να υπάρξει ένας διάδρομος από τον... Αυτό το χάρτη λέτε? Ναι, αυτός. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, πάρα πολύ σημαντικό. Όλος από τον Βόσφορο, δηλαδή από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Κρήτη, η αρχή είναι η Μαύρη Θάλασσα, το τέλος είναι η Κρήτη. Υπάρχει ένας διάδρομος. Αυτός ο διάδρομος, αν είναι υπό τον έλεγχο των
ομόρων κρατών, δηλαδή της, του κράτους του Αιγαίου, δηλαδή των δύο ακτών του Αιγαίου, είναι η συνέχεια των, του Βοσφόρου και των Δαρδανελίων. Στο Μεσοπόλεμο είχαν κάνει την Κωνσταντινούπολη κράτος ανεξάρτητο, διεθνές κράτος, για να μπορέσει αυτό το διεθνές κράτος να έχει πλήρο έλεγχο των στενών. Αυτά τα στενά συνεχίζονται, όπως βλέπετε, μέχρι όπως το κάνω εγώ, δηλαδή δικά μου είναι. Δικό μου σου είναι ο χάρτης αυτός. Λοιπόν, κατεβαίνει μέχρι την Κρήτη. Υπό την έννοια αυτή λέμε στους Τούρκους ότι 12 μίλια θα μας αφήσετε, θα έχουμε πλήρη έλεγχο των δύο ακτών, η Τουρκία και η Ελλάδα, δεν θα μπορούν να περάσουν, δεν θα υπάρχουν διεθνή ύδατα πλέον. Θα είναι κλειστή θάλασσα. Θα είναι κλειστή θάλασσα. Για να περνάνε τα πλοία πρέπει να πληρώνουν όπως πληρώνουν στα στενά. Δηλαδή είναι τα στενά από την Κρήτη μέχρι αυτό. Λοιπόν, και θα ελέγχουμε, θα παίρνουμε και πολλά λεπτά. Συνδιαχείριστο Αιγαίο δηλαδή. Συνδιαχείριστο Αιγαίο, εννοείται. Εννοείται. Αυτό το θέλει και ο Τσίπρας. Το Αιγαίο, την ελληνική θάλασσα, συνδιαχείριση με την Τουρκία, θα σας πει κάποιος. Τον ιστορικό ρωτώ. Μα βεβαίως, διότι η Τουρκία είναι Ελλάδα και η Ελλάδα είναι η Τουρκία. Μα αυτό το ξέρει και η Κουτσιμαρία. Καλά. Πώς καλά. Εντάξει. Μα από την εποχή της Τρίας. Διαφωνούμε οριζοντίως και καθέτως, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε. Λοιπόν, διαβάστε αυτό το βιβλίο. Θα τα διαβάσω όλα, σας το υπόσχομαι. Θέλω κλείνοντας. Από την εποχή του Τραπεζουντίου. Θέλω κλείνοντας. Ναι. Και το ωραίο είναι στη συζήτηση να υπάρχει διαφωνία και πολιτισμένη. Να σας ρωτήσω μέσα σε όλα αυτά, πού βρίσκεται χρόνο και επιμένετε ευλαβικά στο πολιτονικό. Α! Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Μπράβο. Πού βρίσκεται χρόνο και γιατί το κάνετε, πέρα από το αν συμφωνεί κάποιος με τις απόψεις σας και τις θεωρεί υπερβολικές ή όχι. Πού βρίσκεται χρόνο και κυρίως γιατί το κάνετε αυτό. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι εγώ ελληνικά δεν ξέρω, διότι είμαι Γάλλος. Ελάτε που δεν ξέρετε. Υπερβάλλω. Διότι η γλώσσα μου η μητρική είναι η γαλλική, παρόλο που η μητέρα μου κριτικιά ελληνίδα βέβαια, αλλά είχα νταντάρες, επειδή είμαι παιδί του Κολονακιού, αριστοκρατία ελληνική. Και όλες μου οι τατάνες μου μάθαν γαλλικά. Εγώ έμαθα ελληνικά σε ηλικία 5 ετών όταν με πήγανε στο δημοτικό σχολείο όλο και όλο μέχρι τα 12 και στα 12 με πήγαν στη Γαλλία και τα είχα ξεχάσει τα λίγα ελληνικά. Όταν όμως ήρθε ο Άγγελος μες στον ύπνο μου και μου είπε «Δημήτρη, είσαι παιδί του Θεού διότι είσαι...» Μου λέγανε οι καθηγητές μου στη Γαλλία «Είσαι ήρωας, είσαι παιδί ήρωας, διότι είσαι Έλληνας». Εγώ δεν το είχα καταλάβει αυτό, ότι ήμουν ανώτερος των άλλων. Είμαστε ανώτεροι, είμαστε μεγάλος λαός, τεράστιος λαός. Και πού βασιζόμαστε, στη γλώσσα. Αν χαθεί η γλώσσα, έχουμε βέβαια για την Ορθοδοξία. Σήμερα δεν έχει τόση σημασία η θρησκεία. Αλλά η γλώσσα. Γι' αυτό αν χάσουμε τη γλώσσα, πάει, τελειώσαμε. Και γι' αυτό όλη μου η ζωή να επανέλθω σε μία γλώσσα η οποία να είναι συντηρητική, όχι καθαρεύουσα, όχι δημοτική, όχι νεοελληνική. Αυτές είναι ψεύτικες γλώσσες. Πραγματική γλώσσα, όχι γλώσσα του λαού και άλλες τέτοιες βλακίες που λένε οι φιλόλογοι, λες και ξέρουν ποιος είναι ο λαός, δεν έχουν ιδέα ποιος είναι ο λαός. Εγώ λέω μάλιστα πρέπει να, όπως κάναν και οι Εβραίοι, να επιλέξουμε ως εθνική γλώσσα τη γλώσσα του Ευαγγελίου. Διότι οποιοδήποτε αγρότης, ακόμη και αγράμματος, καταλαβαίνει τη γλώσσα του Ευαγγελίου, τη γλώσσα του Χριστού. Όχι τη γλώσσα του Ομήρου προς Θεού, ούτε του Ηροδότου. Λοιπόν, τη γλώσσα του Ευαγγελίου και να την επιβάλλουμε και φυσικά πολιτονική. Αυτά τα ότι δεν είχαν, λέει, πολιτονικό στην αρχαιότητα, βεβαίως και δεν είχαν, διότι ήμασταν επαρχιώτες τότε. Διότι οι πόλεις κράτη ήταν χωριά, δεν χρειαζόντουσαν. Όταν εσείς ζείτε σε ένα χωριό και μιλάτε την γλώσσα του χωριού, δεν χρειάζεται να ξέρετε που βάζει τους τόνους και φυσικά δεν είχαν τόνους. Όταν όμως ήρθε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μέγας Θεός, διότι είναι Θεός ο Αλέξανδρος, αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Δεν είναι απλώς αυτοκράτορ, είναι Θεός. Ο ίδιος ο Θεός είναι ο Αλέξανδρος.
πριν από τον Χριστό. Λοιπόν, και έρχεται και γίνεται αυτοκράτορ της Περσίας και επιβάλλει το πολιτονικό. Εκείνη την εποχή επιβλέθη το πολιτονικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, γιατί το έβαλε? Διότι έπρεπε οι λαοί που δεν ήταν Έλληνες να καταλάβουν πώς να προφέρουν τα ελληνικά. Ναι, υπάρχει ένας στοιχειώδης κώδικας επαφής. Συνεπώς εγώ είπα, που δεν τον ήξερα το... Δεν, όχι πολιτονικό, ούτε μόνο τονικό δεν ήξερα. Δεν ήξερα ελληνικά. Μου λένε, α, επειδή σε λέει μεγάλης ηλικίας, γι' αυτό γράφεις λέει πολιτονικά, διότι σε πριν από το 82. Τι πριν από το 82, ούτε και μετά το 82 εγώ δεν ήξερα πολιτονικά. Και τα έμαθα μόνος και με επίτηδες βάζω και στο αρχικό ρο βάζω δασία. Αλήθεια. Θέλω, κύριε Κιτσίκη, πριν κλείσουμε να σας κάνω και δύο προσωπικές ερωτήσεις. Μάλιστα. Εγώ οφείλω να σας συντριγκάρω. Ναι. Εσείς μας προβοκάρατε σε όλη την εκπομπή, σας προβοκάρω. Το υπενιχτήκατε, είπατε ότι εγώ μεγάλωσα τα παιδικά μου χρόνια στο Κολωνάκι. Ναι. Αυτό το Κολωνάκι όμως έστησε τη μάνα σας στον τοίχο. Μήπως είναι λίγο αποθυμένο για την πατρίδα σας αυτό ακριβώς το γεγονός? Άμα δεν ήταν, κάντε ψυχανάλυση, μπορεί. Εμείς ξέρουμε ότι το 1944 το σχέδιο του Ελλάς ήταν να κάψει το Κολωνάκι. Δυστυχώς δεν κάηκε το Κολωνάκι και γι' αυτό υποφέρουμε ακόμη σήμερα. Έπρεπε να καεί το Κολωνάκι. Το Κολωνάκι κατέστρεψε την Ελλάδα. Και μάλιστα τόσο πολύ, πάρτε ψυχολογία, ψυχανάλυση, όταν το 1977 αποφάσισα να αφήσω το Κολωνάκι και να αγοράσω σπίτι στου Ζωγράφου, μου λέγανε οι Κολωνακιώτες, τι κάνεις εσύ Κιτσίκης, θα φύγεις από το Κολωνάκι, θα πας σε λαϊκή συνοικία, όπου ήταν λαϊκή, στου Ζωγράφου, ντροπή σου, πρέπει να μείνεις στο Κολωνάκι. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι νοοτροπία επαρχιώτικη, ένα Παρίσι επαρχιώτικο είναι το Κολωνάκι. Φοβερό πράγμα. Μας έχει καταστρέψει. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε αυτό, είπα θα σας προβοκάρω στο τέλος. Το μένος που έχετε πολιτικά, ιστορικά, για το Βενιζέλο, συνδέεται με την οικογενειακή σχέση με το Στεργιάδη? Α, πρώτον δεν έχω μένος κατά του Βενιζέλου, αναγνωρίζω, ναι, και θα δείτε και στα βιβλία μου, και το Μεταξά, και μάλιστα ήμουνα κατά του Μεταξά, και αυτό το βιβλίο λέω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία για να δείτε ότι δεν είμαι αντιβενιζελικός, στον αδικημένο κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Μεταξά, που πρώτος και μόνος είπε το όχι φόρος τιμής μη μεταξικού ιστορικού. Λοιπόν, ωραία, το κρατώ μην αυτό. Μου πείτε ότι δεν είμαι βενιζελικός. Ωραία, είμαι και βενιζελικός. Η σκληρή κριτική έχει σχέση με την οικογενειακή, ναι, σχέση. Ναι, για το Στεργιάδη, ναι. Διότι ο Στεργιάδης ήταν πατριώτης της μητέρας μου, ήταν μεγάλος κριτικός και τον μισούν, ενώ ήταν το δεξί χέρι του Βενιζέλου, ήταν δίδυμο ο Βενιζέλος και ο Στεργιάδης μέχρι το θάνατό του. Και τον υβρίζουν οι Κρήτες και όλοι οι Έλληνες ότι δήθεν ήταν προδότης του ελληνισμού κτλ. Και γι' αυτό τα αρχεία που έχω του Στεργιάδη, δεν τα δίνω. Διότι ξέρω, δεν λέω, θα σας το δώσω εγώ τα αρχεία για να μου βρίζετε τον πατριώτη της μητέρας μου, όχι. Άμα δεν γίνετε άνθρωποι, Έλληνες δηλαδή, δεν σας το δίνω. Από τα αρχεία προκύπτει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Αυτό πείτε μας τουλάχιστον για τον Αριστίδη Στεργιάδη. Βεβαίως, τελείως. Άλλωστε ο Βενιζέλος στα πολλά γράμματα που έγραφε στο Στεργιάδη και στους άλλους της κυβερνήσεως, το έχω δημοσιεύσει εγώ, λέει μόνο ο Στεργιάδης καταλαβαίνει αυτή την κατάσταση, σε αυτή την πλήρη πτώση του ελληνισμού των ομογενών της Ιωνίας που σφάζουν λέει τους Τούρκους. Ο Βενιζέλος τα λέει. Ότι σφάξανε λέει τους Τούρκους, εγώ λέει σας έφερα στην Ιωνία για να απελευθερώσουν την Ιωνία και εσείς οι ομογενείς σφάζετε τους Τούρκους και καταστρέψατε όλο μου το σχέδιο. Μόνο ο Στεργιάδης λέει έχει τα σφρένα σώας. Ωραία. Εγώ το κρατώ, σηκώνει μια συζήτηση που δεσμεύεστε ότι θα την κάνουμε, γιατί ξέρετε ότι έχει και σφοδρές επικρίσεις ο Στεργιάδης και στο μικρασιατικό ελληνισμό, ιδίως για την τελευταία φάση της μικρασιατικής καταστροφής. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε σε Αντιθέσεις, για το αστήρευτο πάθος που έχετε. Παρότι σε πολλά διαφωνούμε, χαίρομαι πάντα τη συζήτηση μαζί σας. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερως, ξέρετε πόσο σας εκτιμώ, ακριβώς
διότι δεν αφήνετε τον συνομιλητή σας να εναπαυθεί. Είστε σκληρός. Μπράβο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό σας βράδυ.